Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα θα προσπαθήσει να μιλήσει για πράγματα τα οποία δεν συλλαμβάνονται εύκολα. Για τούτο έχουμε προσκαλεσμένο έναν από εκείνους τους ανθρώπους που όταν μιλάς μαζί τους και μπαίνει τελεία, λες γιατί μπήκε τελεία. Ξέρετε, οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάς, οι πνευματικοί άνθρωποι, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτοί που μιλάς μαζί τους και λες ευτυχώς τελείωσε, γιατί δεν καταλαβαίνω τι μου έλεγε και τι έλεγε αυτός το σύνορα, και ευτυχώς μπήκε μια τελεία, και εκείνοι που όταν βάζουν τελεία σε κάθε τους πρόταση, σου ανοίγουν δεκάδες χιλιάδες παράθυρα. Ένας από αυτούς, τους δεύτερους λοιπόν, ο άνθρωπος που ανοίγει παράθυρα, είναι σήμερα καλεσμένος μου και κοντά μου και είναι ο Χρήστος Γούδης. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Γιώργο. Χαίρομαι που θα τα πούμε τώρα αναλυτικά και όπως και πρέπει. Και εγώ χαίρομαι, μιλάω μαζί σου ζωντανά γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, οπότε εγώ πάντα όταν είμαι σε τηλεοπτικούς φακούς μπροστά δεν το αντιλαμβάνομαι, μου λένε κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Μιλάω ζωντανά, με όποιον μιλάω. Mm-hmm. Και βγαίνει η ζωντανή κουβέντα, ας πούμε, αυτό. Δεν μπορώ να στηθώ, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο σε αυτά τα θεάματα τα οποία έχουν καταστρέψει και τη ζωή μας, δηλαδή με τις τηλεοράσεις και τα στημένα και όλα αυτά. Ναι, βλέπεις έναν άνθρωπο άλλος να είναι στη φυσική του ζωή και άλλος να είναι στις κάμερες. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε καλύτερα να είμαστε στη φυσική μας ζωή. Και ροή. Και να είμαστε το καταφύσιν ζήν. Αυτό το καταφύσιν ζήν, τώρα ανοίγεις πολλά παράθυρα πάλι. Εντάξει. Μα και αυτό που είπες με το παράθυρο συγκυριακά είναι κάτι το οποίο θέλω να πω, διότι έχει σχέση και με αυτά που θα πούμε, δηλαδή με την έννοια ότι λέει ο Ρίλκε ότι ο δάσκαλος τι κάνει, ανοίγει στο φράχτη παράθυρα, τρύπες για να δει ο μαθητής μέσα από την τρύπα, και εξαρτάται από το δάσκαλο, από την ποιότητα του δασκάλου που θα ανοίξει την τρύπα, θα τη βάλει κάτω να δει τη λάσπη ή θα τη βάλει επάνω να δει και τον ουρανό. Και αυτός είναι και σημαντικός ρόλος βέβαια των δασκάλων και το ξέρουμε αυτό. Αλλά επειδή είπες το ανοίγει παράθυρα, κάπως έτσι είναι το πράγμα. Το τι ακριβώς βλέπεις εξαρτάται από τους ανθρώπους οι οποίοι ανοίγουν τα παράθυρα και το τι δεν βλέπεις από εκείνους που τα κλείνουν τα παράθυρα. Ή σου κλείνουν τα παράθυρα. Ναι. Επιτατικά λοιπόν. Ναι, και τις πόρτες. Ναι. Η κουβέντα μας έγινε σήμερα, η συνάντησή μας έγινε σήμερα, ενώ την είχαμε συζητήσει πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια πριν. Να ναι. Την κάνουμε και ναι, να γίνει αυτή ναι. η συζήτηση. Αλλά είδες και οι καθυστερήσεις και όλα αυτά που γίνονται, για καλό γίνονται, διότι σωστό. Φτάσαμε στην στιγμή που έχεις εκδώσει πλέον το ενοπτικόν. Ναι. Όπως θα το ήθελες να έχει εκδοθεί. Ακριβώς, ναι. Γιατί είχε γίνει μια πρώτη συλλεκτική έκδοση. Είναι η τρίτη τώρα, οι δύο πρώτες ήταν συλλεκτικές, δηλαδή πολύ περιορισμένος αριθμός αντιτύπων. Βέβαια, εσύ Γιώργο ήσουν, αν θυμάσαι, και από τους πρώτους συμμετέχοντες στην έννοια αυτή, γιατί είχαμε συναντηθεί στο μουσείο της Ακρόπολης, μπράβο ας πούμε, και με είχατε πετύχει, θυμάμαι, ένα φίλο σου από τη Γαλλία. Ναι, ναι, ναι. Και με ρώτησες τι κάνω και σου λέω, κοίτα να δεις, έχω επιδοθεί σε ένα έργο, αυτό το ενοπτικό, το οποίο θα συζητήσουμε, το οποίο είναι πολύ εκτενές, πολύ μεγάλο, και βρε παιδί μου, πώς θα εκδοθεί αυτό και λοιπά. Και ήσουν ενθουσιασμένος, γιατί το είχαμε συζητήσει και ήσουν ο πρώτος στον οποίο το είχα αναφέρει αυτό, έτσι συγκυριακό είναι αυτό. Και αναφέρει. Στη συνέχεια μετά με είχες προσκαλέσει επανειλημμένος. Έπεσε ο κορονοϊός, δεν ήρθα, μου είχες πει να το κάνουμε και στο σχολείο σου και σαν μάθημα και όλα αυτά. Έπεσε ο κορονοϊός στο ανάμεσα, ευτυχώς ήταν μια καλή συγκυρία, διότι αυτό το έργο δοκιμάστηκε με τις συλλεκτικές αυτές εκδόσεις, το έχω δώσει σε φίλους οι οποίοι το κατανοούν. Εγώ έχω βέβαια γενικά την αίσθηση με τα βιβλία μου, δεν τα διαφημίζω, δηλαδή το αρνούμε, θεωρώ, εντάξει, πρέπει να υπάρχουν κάπου και πρέπει κάπως να το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους θέματα θα το βρει. Θα τα βρει. Θα το βρει και επανειλημμένος, δηλαδή αυτό με παίρνουν και τηλέφωνα για διάφορα έργα μου. Ναι, είναι άνθρωποι περιορισμένοι μεν, αλλά οι οποίοι δεν, θα το διαβάσουν, θα το μελετήσουν και τα λοιπά. Και ο στόχος τέτοιων έργων αυτός είναι, να επηρεάσει δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι τελικά θα επηρεάσουν άλλους. Λοιπόν, ενοπτικών λοιπόν από τις εκδόσεις Hector, να πάμε πρώτα απ' όλα στον τίτλο. Ναι, να πάμε στο... Μου έκανε εντύπωση από την αρχή ο τίτλος. Ναι, ο τίτλος παίζει, δεν παίζει...
Κοίταξε, ο τίτλος είναι, δεν είναι δωτός. Εγώ τον έφτιαξα τον τίτλο. Το λέω δεν είναι δωτός, διότι όλα αυτά τα οποία είναι μέσα τα έβγαλα σε μια περίοδο χρονική που βρισκόμουν σε μια έκσταση. Το χρησμικό μέρος του βιβλίου, διότι μιλάμε για ένα βιβλίο χρησμών επί της ουσίας, σε στυλ δελφικών παραγγελμάτων, τα οποία δεν είναι μόνο, δηλαδή οι δελφοί δεν έπαιζαν το ρόλο μόνο της μαντίας και του χρησμού καθεαυτού, ο οποίος ήθελε την ερμηνεία του, αλλά και των παραγγελμάτων και της χριστοήθειας, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο θα πρέπει να ζεις, το οποίο και αυτές και αυτές αυτά τα παραγγέλματα πολλές φορές θέλουν διευκρινήσεις, όπως ακριβώς και οι, του Ηρακλήτου τα αποφθέγματα και όλα τα συναφή. Θέλουν δηλαδή τη συζήτηση γύρω από το τι εννοεί αυτός ο οποίος το κατέθεσε. Το ενοπτικό να έχει την έννοια ότι είναι το εν, το οποίο εν είναι, μπορεί να είναι και Παρμενίδιον, μπορεί να είναι και Ηρακλήτιον, είναι εν, είναι ένα σύνολο, μην με ρωτάς ποιο σύνολο, πολύ μεγαλύτερο από το σύμπαν. Και χτυπάει στο «on» μέσα από μία οπτική. «En optic» το «on». Είναι, ναι, η σύνθεση... αλλά τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Ναι, είναι... αν υπάρχει κάτι, είσαι και αστροφυσικός, αν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από το σύμπαν. Ναι, σίγουρα θα υπάρχει, με την έννοια ότι το σύμπαν είναι απλώς μία λέξη κουβέρτα. Είναι μία λέξη την οποία χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε την άγνοιά μας και καλύπτει το γνωστό μέρος της... του επιστητού, δηλαδή το οποίο διαστέλλεται αυτό. Άλλο ήταν το σύμπαν στην εποχή, ας πούμε, την αρχαιοελληνική, άλλο ήταν το σύμπαν επί Κοπέρνικου, άλλο το σύμπαν του 1950 με τα χιλιάδες και μετά τα εκατομμύρια των γαλαξιών και άλλο το σύμπαν του σήμερα με τα τρισεκατομμύρια. Και τα διαστημόπλια που τρέχουν και πάνω, τα όλα αυτά, δηλαδή, ναι, εγώ συνήθως λέω και επιμένω σε αυτό το θέμα, δηλαδή σίγουρα η επιστήμη και μάλιστα οι θετικές επιστήμες είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα η οποία στηρίζεται στην απόδειξη, στηρίζεται στην σκληρή έτσι πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολη στο να αποδέχεται πράγματα τα οποία ανήκουν στο βασίλειο της βλακείας. Αλλά συγχρόνως έχει και τα όρια της και πολλές φορές οι επιστήμονες δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, ιδίως οι δευτεροκλασσάτοι επιστήμονες. Δηλαδή τα μεγάλα πνεύματα στην επιστήμη είναι ανοιχτά και ξέρουν τα όρια της επιστήμης. Οι δεύτεροι πέφτουν λίγο στην κατηγορία ότι η επιστήμη είναι πανάκια. Δηλαδή θεωρώ ότι όντως είναι πολύ σημαντική η δραστηριότητα του ανθρώπου. Έρχεται αμέσως μετά την ποίηση το κατ' εμέ. Την ποίηση θεωρώ εγώ στην σημαντικότερη εσωτερική έκφανση και του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου και μετά την επιστήμη. Οπότε η έννοια του σύμπαντο τώρα μου είπε στο «on» και το «εν» το τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι απλώς έχουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει δίπλα μας στην Αθήνα, υπάρχει η Καρδίτσα, αλλά ακόμα δεν βλέπουμε τη Νέα Υόρκη. Ναι. Ναι, δηλαδή... Είναι δεν, θέμα δεν οπτικής είμαι, ή θέμα είναι σημείου θέμα, παρατηρητή. Είναι θέμα και τα δύο, δηλαδή θέμα και σημείου. Θέτεις τώρα εσύ ένα μεγάλο θέμα με το σημείο του παρατηρητή. Ακριβώς. Δηλαδή όταν είσαι στην κορυφή του βουνού, τα βλέπεις όλα επίπεδα. Και μικρά. Όταν είσαι, ναι, όταν είσαι στον κάμπο, βλέπεις κορυφές απέναντι. Άρα το ένα είναι και είναι κοσμολογικές αυτές οι προβληματισμοί, το τι βλέπουμε και το τι δεν βλέπουμε και έχει σχέση με την ισοτροπία του σύμπαντος και έχει σχέση και με πολλά άλλα, αλλά μην το πάμε εκεί, πάντως είναι σημαντική η παρατήρησή σου, αλλά έχει σχέση πρακτικά με την δυνατότητα παρατήρησης την οποία έχουμε, με τον ορίζοντα τον οποίο βλέπεις, ο οποίος επεκτείνεται συνεχώς. Το χέρι μας, δηλαδή το μάτι μας, το αυτί μας φτάνουν πολύ μακρύτερα με τις διάφορες αυτές συσκευές, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά επέκταση των αισθητηρίων οργάνων των κατεστημένων αισθήσεων. Μετά όμως βέβαια χρειάζεται η γνώση να ερμηνεύσεις αυτό που είδες παραπάνω. Αυτό οπωσδήποτε χρειάζεται η γνώση να το ερμηνεύσεις. Πολλές φορές βέβαια ανοίγεις τώρα συζητήσεις πολύ βαθιές με αυτό που λες, διότι πολλές φορές παίρνω μια πληροφορία που με ξεπερνάει, αλλά η γνώση και η θεωρία πολλές φορές παγιδεύουν την παρατήρηση. Ναι. Δηλαδή
την... τα κουτάκια που έχω βάλει ακριβώς, ναι. Και... στέλνουν δηλαδή την παρατήρηση στο να επιβεβαιώσει στην ουσία μια ιδεοληψία πολλές φορές. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο στην επιστήμη αυτό, το, η σχέση μεταξύ θεωρίας και παρατήρησης. Ας πω τώρα προσωπικές εμπειρίες μου, εγώ από τις παρατήρησεις που κάναμε εμείς τώρα στην Αγγλία, θυμάμαι... Ναι, έχει σημασία. Τα βιομετρικά είναι σημαντικά. Είχαμε λοιπόν ένα team το οποίο εμείς είμαστε παρατηρησιακοί αστροφυσικοί στα τηλεσκόπια και με τα όργανα μας τις παρατηρήσεις. Και είχαμε μέσα στο team, βέβαια, στην έδρα μας στο Μάντσεστερ, τον θεωρητικό της υποθέσεως. Οπότε κάναμε την πρώτη αντίληψη του πράγματος, ένα ανεφέλωμα από αυτά τα πολύχρωμα που βλέπετε. Εμένα η κατηγορία μου σε αυτά τα πολύχρωμα, τα φαντεζή που βλέπει ο κόσμος και τα βλέπει για ότι είναι η αστροφυσική, τέλος πάντων, που είναι επί της ουσίας νεφερώματα, είναι ιονισμένη ύλη, είναι στην ουσία μέρητα όπου γεννιούνται τα αστέρια ή όπου πεθαίνουν τα αστέρια. Και αυτό το οποίο το βλέπεις εσύ οπτικά είναι η κάφτρα του τσιγάρου. Εσύ βλέπεις, ας πούμε, στο σκοτάδι την κάφτρα του τσιγάρου και λες αυτή η πηγή είναι που υπάρχει. Αλλά δεν βλέπεις από πίσω ότι είναι ολόκληρο πράγμα για να καεί. Αυτό το ανοιχνεύεις ραδιοαστρονομικά κλπ. Κλπ. Είναι ολόκληρη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε παρατηρήσεις. Αυτό μας ενδιαφέρει, η δυναμική αυτών των πραγμάτων, πώς ξεκινάει, είναι τα σοκς αυτά τα οποία υπό μορφή εμβόλων, ας πούμε, σπρώχνουν την ύλη γύρω-γύρω και δημιουργούν πυρήνες και δημιουργούνται αστέρια. Και πήγαμε λοιπόν τις παρατηρήσεις στο θεωρητικό, του λέω θα φτιάξουμε τώρα ένα μαθηματικό μοντέλο με βάση αυτές τις παρατηρήσεις. Α, βέβαια, μου λέει αυτό, εκείνο και τα λοιπά. Στείνει το μοντέλο. Στο δεύτερο ταξίδι βρήκαμε ότι είχαμε κάνει λάθος σε κάποιες παρατηρήσεις και ότι δεν πήγαινε έτσι το μοντέλο, ας πούμε. Θα πρέπει να πάει κάπως διαφορετικά η διαστολή ή η συστολή του. Και του λέμε, κοίτα να δεις εδώ. Α, μην ανησυχείτε, θα αλλάξουμε μία παράμετρο και γίνεται αμέσως, μου λέει. Ναι, μπαίνει ένα κουστούμάκι και σε αυτά. Δηλαδή, ανάλογα με ένα παρατηρησιακό υλικό το οποίο έχεις, οι θεωρητικοί πάντα θα σου βρουν ένα σενάριο. Το οποίο συμβαίνει και παντού και ναι, σε και... άλλα πράγματα. Δηλαδή, συμβαίνει και στην ιστορία. Δηλαδή, λες το γεγονός έγινε τότε, σε αυτόν τον τόπο, μετά έγινε ένα άλλο γεγονός σε εκείνον τον τόπο. Στο ανάμεσα υπάρχουν πολλά σενάρια πώς και γιατί έγινε. Βρίσκουν σενάρια και στα προβάλλουν, ας πούμε. Ναι. Αλλά... ναι, ναι, κατάλαβα. Το εν είναι πάντα εν. Τώρα πέσαμε στον οπτικό κατευθείαν. Ναι. Να πω δύο λόγια γιατί θα έρθουμε σε αυτό που λες. Μην το εν. Το ξεχάσουμε αυτό, ναι, το εν. Όχι, μπορούμε να το ξεχάσουμε. Είναι κεντρικό θέμα. Έτσι, πούμε, ναι. Το ενοπτικό, λοιπόν, πέρασα μία περίοδο γύρω στο 2014 με 2015 που αυτά τα πράγματα μου ερχόταν. Μου έχει συμβεί και άλλες φορές να μου έρχονται διάφορα πράγματα και αυτόματη γραφή κλπ. Δεν λέω ότι αυτά είναι αυτά τα οποία σου έρχονται και νομίζεις ότι είσαι, όχι νομίζεις, το νιώθεις ότι είσαι σε μία κατάσταση η οποία δεν είσαι ψύχρεμος. Αλλά και όταν γράφεις ένα ποίημα, πάλι το δεν ίδιο είσαι ψύχρεμος. Είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Διότι και αυτό ποιητικό είναι επί της ουσίας, έβγαινε ως ποίημα. Τράβηξε πολύ σε μεγάλη περίοδο αυτό. Έγραφα διάφορα τα οποία ερχόταν και τα οποία ερχόταν υπό μορφή χρησμών και μάλιστα εψιλοντικών. Δηλαδή το διπλό έψιλον, το λεγόμενο διπλό έψιλον των Δελφών μου έβγαζε χρησμούς όπου το ένα έψιλον αντιστοιχούσε σε κάποιο άλλο έψιλον. Δηλαδή μετέφραζε τη μία λέξη με μία άλλη εψιλοντική λέξη. Πάλι εψιλοντική. Προχωρούσε αυτό το να πράγμα. Να πούμε τι είναι εψιλοντικές λέξεις. Προχωρούσε στον χρόνο, δεν έβλεπα ότι κάποιο νόημα έχουν. Το καταλάβαινα ότι έχουν κάποιο νόημα. Πολλά μάλιστα ήταν και εμφανές από την πρώτη στιγμή το νόημά τους. Αλλά δεν μπορούσα να το συνθέσω στο μυαλό μου. Πού πάει αυτό το πράγμα, τι γίνεται. Είναι πείμα, δεν είναι πείμα. Είναι πρόθυρα κάποιας ψυχικής νόσου. Τι είναι όλα αυτά. Σκέφτηκες όμως είσαι στα όρια της τρέλας. Ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Ναι, δεν τα ξέρεις. Γιατί αν, και σε εκείνες τις φάσεις πάρα πολλοί λογοτέχνες και ποιητές έχουν γράψει καλύτερα τους. Ο Κόλεριτς μάλιστα μέσα στο ενοπτικό το έχω αυτό το ποίημα του Κόλεριτς που λέει για το Ξαναντού του Κούμπλαϊ Χάν. Ξαναντού, ναι. Ναι, το Ξαναντού ή Ζαναντού όπως το προφέρουν. Ναι, γιατί το Ξι το λένε οι Εγγλέζοι όπως το λένε, τέλος πάντων. Που έκανε 3 χρόνια να το τελειώσει. Διότι τη στιγμή της έκστασης, το έχω μάλιστα γιατί για συγκεκριμένο λόγο, ας πούμε, ποιητής έκσταση, ας πούμε, το έχω σαν παράδειγμα μέσα στο ενοπτικό, χτύπησε το κουδούνι και ήταν ο ταχυδρόμος. Και του χάλασε την έκσταση
Και έμεινε εκεί πέρα το ποίημα και παιδευόταν 3 χρόνια για να δώσει ένα τέλος, εκείνη την κατάσταση. Να του δώσει ένα τέλος το οποίο θεωρείται ότι δεν τραβάει και σαν συνέχεια από το πρώτο μεγάλο έτσι, παραλληληματικό. Ναι, γιατί άμα αποκοπείς από εκείνη τη σύνδεση το μετά πήγε, βέβαια, δεν βέβαια, δεν επανέρχεται. Τέλος πάντων, επανερχόμαστε σε αυτό λοιπόν. Αυτό έβγαινε υπομορφή σαν να με κατήφθηνε κανείς κάτι πώς να το δομήσω. Δηλαδή βγήκε μία δόμηση και τελικά τι βγήκε. Βγήκαν 3 κομμάτια, το ένα το οποίο αναφέρεται σε πυθαγόριους αριθμούς, από το κανονικά θα έπρεπε να ήταν από το 1 έως το 10, αλλά συμπεριέλαβα, εγώ το συμπεριέλαβα αυτό, το 0, δεδομένου ότι το 0 είναι πρωταρχικό πλέον στη ζωή μας, σε κάνει και πλούσιο άμα στα χρήματα βάζεις 0, γιατί 10 ευρώ έχεις 1000 και 10.000, είναι κάτι που δια της συγκολήσεως σε κάνει, σε αναβαθμίζει. Δεν είναι μόνο η υποβάθμιση και η εκμηδένιση. Έχει λοιπόν ένα πρώτο κομμάτι το οποίο αναφέρεται στους πυθαγόριους αριθμούς και με τον τίτλο «Ενάριθμες ενελήξεις». Εψιλοδικές λέξεις. Ενέλιξη είναι το αντίθετο της εξέλιξης. Δηλαδή αυτό το οποίο, για το οποίο αναφέρεσαι κοιτάει τον εαυτό του, πάει προς τα πίσω. Και οι ενάριθμες είναι αριθμημένες. Οι αριθμημένοι αριθμοί οι οποίοι κοιτάνε τον εαυτό τους, την έννοιά τους δηλαδή. Αυτές είναι οι ενάριθμες ενελήξεις. Το δεύτερο είναι η Ελλάνιος Επικλησής, η οποία αναφέρεται στους 12 μήνες του έτους από το 1 έως 12. Και το τρίτο είναι τα επίχρυσα έπι. Πυθαγόρια είναι σαν σύλληψη το όλο θέμα, με την έννοια ότι ο Πυθαγόρας εισήγαγε αυτήν την μαθηματικοποίηση των πάντων. Και η υπομορφή αριθμητική και η υπομορφή γεωμετρική. Θα πούμε δύο λόγια γι' αυτά, γιατί υπέστησαν οι Πυθαγόροι, ας πούμε, και μεγάλο σοκ όταν αντελήφθησαν ότι τελικά η αρμονία των αριθμών δεν ήταν τόσο αρμονική και ότι ήταν η γεωμετρία η οποία υπερεύαινε τους αριθμούς, ιδιαίτερα στους άρρητους αριθμούς, όπου στην ουσία τι είναι ο αριθμός. Ο αριθμός, όταν έχεις ένα τετράγωνο, ένα ορθογώνιο παραλληλόγωνο και πάρεις τη διαγώνιο, δεν μπορείς να βρεις ένα μικρό κομματάκι σαν μέτρο το οποίο να το πηγαίνεις 1, 2, 3, 4 φορές και να την καλύψει αυτή τη διαγώνιο. Πάντα κάτι περισσεύει. Δεν υπάρχει αυτό το κομματάκι. Και που σημαίνει στην ουσία αυτό είναι ο άρρητος αριθμός, το 3 και 14, και που τραβάει το 3 και 14 και δεν τελειώνει και ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Ναι. Οπότε τότε έκανα παρένθεση, αλλά θα επανέλθουμε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Σοκαρίστηκαν αυτοί και ο Ύπασος, ο οποίος το είχε βρει, του λέγανε, είναι και ούτα πάντα τη σπάση ρητά που έλεγαν, που ενδεχομένως να εννοεί τα άρρητα, ήθελαν να το, στην αρχή να το αποκρύψουν. Δεν αποκρυβόταν αυτά και τίποτε. Τελικά ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Βέβαια ο Ύπασος είχε άσχημο τέλος. Άλλοι λένε ότι τον πνίξανε, άλλοι λένε ότι πνίγηκε, τον τιμώρησε ο Θεός, διότι έδειξε μία ανομαλία στους αριθμούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει το χωνέψανε ότι η γεωμετρία τελικά ήταν μάλλον το αρμονικότερο και γι' αυτό και ο Πλάτωνας από τον Πυθαγόρα, διότι το έπαιζε, έπαιξε με γεωμετρικά σχήματα. Ούτως ή άλλως Πυθαγόριος ήταν ο Πλάτωνας και από εκεί είχε ψωνίσει τα βιβλία. Ήταν μία συνέχεια στη σκέψη του Πυθαγόρα. Μεγάλη μορφή. Γι' αυτό λέμε επίχρυσα έπι. Τώρα, υπησέρχεται και αλλού ο Πυθαγόρας. Τώρα, το θέμα είναι ότι πώς δημιουργήθηκε αυτό το θέμα των χρησμών ή σε τι μπορεί να εξυπηρετήσει, να το πω έτσι. Δηλαδή, έχουμε ένα κόρπους, ένα σώμα το οποίο έχει χρησμούς για 12 μήνες. Ένα άλλο σώμα που έχει χρησμούς για κάθε μέρα του μήνα ξεχωριστά, από 1 έως 31. Το μέγιστο αριθμό ενός μηνός. Και ένα σώμα των αριθμών των Πυθαγόριων που έχει σχέση με τον έτος, εάν στο έτος γέννησης Φερρυππίνη, στο έτος που το συμβουλεύεσαι αυτό το πράγμα, πάρεις το τελευταίο ψηφίο. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις έτσι. Έχει λοιπόν μια πρακτική χρησιμότητα δοκιμασμένη. Δεν θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι, όταν έγινε αυτό το πράγμα και το αντελήφθην και είδα και τη δομή του, καταρχάς εντυπωσιάστηκα με τη δομή των αριθμών. Δηλαδή, πρώτη φορά ερχόσουν σε επαφή με αυτό το θέμα, γιατί είσαι αστροφυσικός ή είσαι άνθρωπος των αριθμών, ας πούμε. Ναι, οι αριθμοί έχουν ποικιλία και ποικιλία και οι μαθηματικές σχέσεις. Το δύσκολο, κοίταξε, το δύσκολο είναι απλό. Δηλαδή οι δύσκολες μαθηματικές σχέσεις είναι απλές, αλλά στηρίζονται σε απλά πράγματα μαθηματικά. Τα απλά είναι τα δύσκολα. Οι στοιχειώδεις έννοιες είναι οι δύσκολες. Και επί της ουσίας η όλη μας φιλοσοφία
Και αν το ψάξεις δηλαδή και μπει σε βάθος, στηρίζεται σε κινούμενη άμμο. Δηλαδή, ξέρουμε τις επιπτώσεις της ενέργειας, ξέρουμε τι σημαίνει θερμική ενέργεια, πώς μετατρέπεται η μία μορφή της ενέργειας στην άλλη. Ακόμα και η νευρική ενέργεια, όταν είμαστε εκνευρισμένοι, πάμε και τρέχουμε, ας πούμε, και τη βγάζουμε σε κινητική. Αυτά τα ξέρουμε. Ενέργεια τι είναι, δεν ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, παίζουν ορισμοί και ορισμοί, ορισμοί και ορισμοί, αλλά στο τέλος. Όπως και ηλεκτρισμός, δεν ξέρουμε. Όπως και μάζα, όπως και βαρύτητα, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή έχουμε προσεγγίσεις, διαχειριζόμαστε το πράγμα. Υπάρχουν σχολές και λένε εντάξει, μην το ψάχνετε παραπέρα, ρε παιδιά, διαχειρίζεται. Να το διαχειριστείτε, αφού δουλεύει, δουλεύει. Ό,τι δουλεύει είναι οι εγγλέζικες εμπειρικές σχολές αυτές συνήθως. Είδα λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα είχαν μία δομή. Οι πυθαγόροι αριθμοί δηλαδή από το μονάς. Θα πάμε και εκεί, έβαλα και το μηδέν. Τι έκαναν, έβγαιναν εκτός από τη μονάδα που είναι σημαντικό, όλοι οι άλλοι έβγαιναν αριθμητικά. Δηλαδή η διάς μου έβγαζε δύο δίστιγα, η τριάδα τρία, η τετράδα τέσσερα, από μόνα τους. Ναι, η μονάδα τι μου έβγαλε, ένα πολύ σημαντικό, το είδα και δεν το πίστευα, δηλαδή το έγραφα εκεί αυτό και τι λέει, να το δούμε, λέει, είναι τι βγήκε μία τετρακτής. Λέει εψιλοντική τετρακτής, εν εμί, εν, επάνω το εν, αυτό το εν που λέει στο ενοπτικό, εν εμί εισέρχεται, δύο λέξεις, ναι, να στο βρω γιατί είναι πολύ καλύτερο, δεν ξέρω αν φαίνεται οπτικά, αλλά θα το δούμε γιατί είναι σημαντικό, αν φαίνεται ας πούμε να το δεις. Αυτό. Ναι, το έχουμε, ναι. Να το δείξουμε. Και το δείχνεις μετά, ναι. Το βάζεις, ναι. Εν εμείς έρχεται, εξ εμού εκπορεύεται, τρεις λέξεις το τρίτο, εγώ η μη εξελισσόμενον είναι, τέσσερις λέξεις. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, η πυραμίδα, η τετρακτής. Είναι και ένας ορισμός Θεού αυτό. Και βγάζει ακριβώς, το εντυπωσιακό είναι αυτό που λέει, εν εμείς έρχεται, τι εισέρχεται, το πνεύμα. Εξ εμού εκπορεύεται, εγώ η μη εξελισσόμενον είναι. Είναι ένα είναι το οποίο εξελίσσεται μέσα από μένα. Έτσι πάντα. Τουλάχιστον έδωσα εγώ την ερμηνεία αυτό σου βγήκε. Αυτού του πράγματος. Αλλά μου φαίνεται ότι περίπου είναι εμφανές. Εκεί προς τα εκεί. Είναι ένας πλήρης ορισμός Θεού. Ναι. Αυτό είναι ένας Θεός. Ναι, έτσι μου φάνηκε. Και η μονάς βεβαίως είναι ακριβώς η τετρακτής. Και ερχόμαστε τώρα εδώ και μου λες είναι η μονάς, είναι το εν. Είναι μονάς, αλλά έχει από κάτω. Κομματάκια όπως είναι, όπως έχουμε φτάσει ακόμη και στην φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, ότι λες είναι αυτό το πράγμα, αλλά τελικά δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι το πρωτόνιο, δεν είναι το ηλεκτρόνιο, δεν είναι το νετρόνιο, είναι και τα quarks και άντε βρες τα παρακάτω τι είναι. Δηλαδή, όπου βάζεις το μικροσκόπιο, αυτόματα σπάει αυτό το εν. Βλέπεις ναι. Υποδιαιρέσεις από κάτω. Τώρα, εδώ πέφτουμε σε άλλη κατάσταση. Αυτό είναι γιατί έτσι είναι ή γιατί έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Πέφτουμε δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος προσροφά πληροφορία. Έχει φίλτρα, ποια είναι η διεργασία του. Στα λέω όλα αυτά γιατί έχουν σχέση με το ενοπτικό. Το ενοπτικό λοιπόν το καλύτερο για να δει κάποιος πώς δουλεύει είναι να κάνουμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή αυτό ήθελα μπορείς να το συμβουλευτείς είτε ημερομηνία γέννησης, είτε σημερινή μέρα, είτε να ρίξεις ζάρια και ό,τι σου τύχει. Γιατί πολλές φορές. Και αυτό γινότανε. Στο μαντίο του Ηρακλέους Διό στο Βουραϊκό, αυτό ακριβώς γινότανε. Υπήρχε τράπεζα με ζάρια που έριχνε αυτός που ήθελε να πάρει χρησμό. Μπράβο. Και με αυτό που έβλεπε υπήρχε πίνακας και πήγαινε εκεί πέρα και να διαβάσει τι του έχει. Έτσι λοιπόν έχει μια τριπλή χρήση αυτό. Τώρα τι θέλω να πω, ποια είναι η χρήση. Είναι πολύ αντίστοιχο του κινέζικου του Ιτσίνκ, το οποίο έχει περίπου την ίδια, έχει παρόμοια δομή με την έννοια ότι δεν είναι κανείς ο γκουρού που σου δίνει κάτι και θα ακολουθήσεις και θα σου προβλέψει ακριβώς το μέλλον και τα λοιπά, αλλά σου ανοίγει όπως είπες παράθυρα και συζητήσεις επάνω σε αυτό. Είναι πολλοί άνθρωποι, είχα από πολλούς φίλους στον καλλιτεχνικό χώρο που ήταν πιεσμένοι και μου λέει ξέρεις εγώ ανοίγω ας πούμε την Αγία Γραφή κάπου ας πούμε και διαβάζω μια σελίδα. Δηλαδή πολλές φορές ζητούν από την πίεση και τα προβλήματα ζητούν κάτι που να τους δημιουργήσει ένα κλικ και να αρχίσουν να σκέφτονται μερικά πράγματα. Αυτό μπορεί να το εξυπηρετήσει αυτό.
Το ίδιο είναι και στην ημερομηνία γέννησή σου. Δηλαδή δεν θα σου πει τι είσαι, αλλά θα σου πει διάφορες κατευθύνσεις τις οποίες όσο έχει δοκιμαστεί τουλάχιστον, αυτό μου λένε όλοι, ότι ρε εσύ είναι πολύ χρήσιμο. Αυτό. Δουλεύει. Δουλεύει, ναι. Και γι' αυτό αποφάσισα να το βγάλουμε σε έκδοση για τον πολύ κόσμο, στην εκδοτικό οίκο του Αλέξανδρου του Καρά, τον Έκτορα, και το βγάλαμε τώρα να είναι διαθέσιμο, διότι μέχρι τώρα ήταν συλλεκτικό και αν θέλεις και πειραματικό. Ας πούμε τη δική μου ημερομηνία γέννησης, ας πούμε, 17 Αυγούστου 1964. Αυτό, 17 Αυγούστου. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι το 8. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι που έχει τους μήνες, που είναι η Ελλάνιος επίκλησης, να δούμε τι σου λέει. Τώρα έχει πλάκα, να το δούμε εδώ πέρα. Να δούμε τι λέει. Να πω ότι αυτά τα έχω μετά για χρόνια καθίσει και τα σχολιογραφήσει. Έχω προσλάβει δηλαδή και έχω κατά το δυνατόν προσεγγίσει αυτό το οποίο θέλει να πει αυτό τόσο εισαγωγικά χρησμός, και γι' αυτό είναι και πολύ ογκώδες το έργο, γιατί έχει μεγάλη συζήτηση μέσα, θα πούμε και γι' αυτό. Και πώς η συζήτηση αυτή σε αναγκάζει να βάλεις μέσα διάφορα ένθετα, όπως αυτό το οποίο είπαμε, διότι είναι σήμερα ορισμένη γνώση που αν δεν την έχει ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει ούτε σοβαρή φιλοσοφία ούτε σοβαρή προσέγγιση του τι συμβαίνει γύρω του. Είναι φερρυπίν αυτό που είπαμε προηγουμένως, πώς προσλαμβάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Είναι φερρυπίν το θέμα του χώρου και του χρόνου. Τι είναι αυτό που είπες όταν λέμε για σύμπαν, τι είναι αυτό που λέμε χρόνος που διολυσταίνει και θα το συζητήσουμε. Τι είναι ο έρωτας, γιατί μπαίνει μέσα από τους χρησμούς αυτό. Τι είναι αυτό που λέμε έρωτας, τι είναι η ποίηση, τι είναι ο αποκρυφισμός. Έχει μηνύματα τα οποία δεν θα πρέπει να τα πετάξουμε. Ο Κέπλερ έλεγε ότι εντάξει ρε παιδιά με την αστρολογία, ναι είναι να πούμε, εντάξει, έλεγε ότι την αστρολογία την έδωσε ο Θεός στους αστρονόμους για να μην πεθαίνουν της πείνας. Να ρίχνουν και κανένα οροσκόπιο, να παίρνουν και κανένα χρήμα για να μπορούν να επιβιώνουν. Διότι κοιτώντας τα αστέρια επάνω, ας πούμε, δεν πέφταν χρήματα από τα αστέρια, να πούμε. Δεν είχαν έρθει ακόμα αυτά τα ελικόπτερα που ρίχνουν χρήματα. Αλλά έλεγε και το άλλο, ότι να προσέξουμε όμως μην πετάξουμε με τα νερά του λουτρού, τα σαπουνόνερα και το μωρό. Πας και έχει και κανένα μωρό μέσα. Δηλαδή όλα αυτά είναι ένθετα τα οποία χρειάζονται και έχουν μπει. Τι είναι τα μαθηματικά, αυτό που έθεσες ας πούμε, ποια είναι η προσέγγιση, ποια είναι η αντίληψη η μαθηματική των Ελλήνων και ποια η μεσανατολική των Εβραίων. Είχε ο Έβολα, το οποίο το έχω μεταφράσει και το έχω μέσα, ένα φοβερό άρθρο ας πούμε, τα μαθηματικά είναι από τους Εβραίους ας πούμε, πώς προσλαμβάνουν και ποια είναι η διαφορά της κουλτούρας της ηλιακής της δικής μας με τη ελληνιακή, την κουλτούρα τη μεσανατολίτικη. Και πώς επηρεάζει σε όλα αυτά και γιατί έχουν 12 εκείνοι και 10 εμείς. Τη βασική τετρακτής και σου λέει 10. Οι μήνες είναι 12 όμως. Mm-hmm. Πάμε στον Αύγουστο λοιπόν να δούμε τι σου λέει. Γιώργο σου λέει, ευώνυμον το είναι, συγγνώμη, η συγκρότηση καταρχάς είναι 5 δίστιχα, είναι και εδώ μία τετρακτής. Mm-hmm. Είναι δηλαδή 1, 2, 3, 4 δίστιχα. Σου λέει ευώνυμον το εκριθμόν, έωθεν το επίσταστε, εύλογον το επίζηλον, εμπαθές το εκδικήστε, έκφυλον το εκλήτον, έκθυμον το επιχειρήν, εφόδιον η επιμόρφωσης, επίνιον το επιμήθειον, ελαστική η εξομοίωσης, έκπληξης η εκπλήρωσης. Αυτό σου λέει για τον Αύγουστο. Mm-hmm. Ξέρω ότι προσλαμβάνεις, μπορούμε να διαβάσουμε μετά τι έχω προσλάβει εγώ. Mm-hmm. Και να δούμε και τι σου λέει, πόσο είπες, 14? 17. 17. Και να δούμε και τι σου λέει τώρα τα επίχρυσα επί, το 17, που είναι οι μέρες του μήνα. Το 17 λέει, εκπόρθησης ο εκμαυλισμός, εγκόμιον το εγκόλπιον, λέει. Και το πότε γεννήθηκες? 64. Δεν κρύβεις χρόνια. Όχι. Ναι, το 64. Πάμε στο τετράσι. Το τετράσι είναι σημαντικός αριθμός, το τετράς. Είναι η βάση της τετρακτίος και τα λοιπά. Το τετράς λέει, α, είναι ωραίο, εν εαυτό εσαΐ επέστρεφε, εχέφρον η εντολή, έρισμα η εγκράτεια, επιμερισμός η ένταξης. Mm-hmm. Αυτά τώρα, άμα θέλεις, μπορούμε να τα δούμε σαν σχόλια ή πες μου εσύ τι προσλαμβάνεις από όλα αυτά. Όταν κάποιος λοιπόν τα δει αυτά για την δική του ημερομηνία, ναι, γέννησης, τη γενέθλιο ημέρα,
μέρα και έτος. Χρόνος, ναι. Πρέπει να κάτσει να φιλοσοφήσει τι είναι αυτά που έχεις γράψει εδώ, τι είναι αυτά που σου έχουν βγει. Καταρχάς, πριν να δει τα σχόλια, καταρχάς θα έχει τη δυσκολία ότι αυτό το πράγμα είναι ακατάληπτο. Ίσως πολλές έχει λέξεις, κάποιες άγνωστες λέξεις. Ναι, είναι πάρα πολύ, ας πούμε, δυσνόητες μερικές λέξεις και ήταν και για μένα. Τις έψαχνα μετά, δεν το κρύβω. Αλλά έχουν νόημα. Ναι. Τώρα, σαν αυτό που λένε οι Εγγλέζοι case study, ας πούμε, σαν παράδειγμα, μπορούμε, αν θέλεις, να δούμε τα σχόλια. Δεν ξέρω εάν βολεύει αυτό το πράγμα. Να δούμε. Καταρχάς, θέλω να δω πώς το έχεις σκεφτεί. Ναι, ναι, μπράβο. Πώς ναι. το έχεις δομήσει αυτό. Βεβαίως, είναι σαφές και το λέω και στην εισαγωγή, ότι το ότι κάπως το έχω αντιληφθεί εγώ δεν σημαίνει ότι θα το αντιληφθείς εσύ κατά τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό είπε ο καθένας να ακριβώς, το βρει μέσα ευέλικτο. Στον εαυτό του να το βάλει. Είναι ευέλικτο, όπως και το κάθε χρησμός και το κάθε ποιητικό κείμενο, εάν όντως είναι ποιητικό όλη κείμενο, τέχνη, όλη είναι ευέλικτο. Όλη, ναι. τέχνη, όλη, τέχνη, είναι όλη ευέλικτη. Τέχνη είναι ευέλικτη. Επιδέχεται ερμηνείες. Να σου πω τώρα, μια και κάνουμε την παρένθεση, όταν είχα γράψει το βιβλίο μου «Η κουλτούρα της δεξιάς», έβαλα έναν πίνακα, ο οποίος είναι αριστερός απ' έξω, της Φρίντα Κάλλο, που έχει, ας πούμε, η Φρίντα είναι γνωστή η ιστορία της, η οποία είχε υποστεί, ας πούμε, ένα ατύχημα και στη συνέχεια να είχε σπάσει σπονδυλική της στήλη και τα λοιπά, και έχει ζωγραφίσει, είναι μία αυτοπροσωπογραφία της ίδιας, η οποία είναι η μη γυμνή, φαίνεται το στήθος εδώ, και εσωτερικά, ας πούμε, έχει μία κολόνα που είναι σπονδυλική στήλη, αλλά είναι κολόνα αρχαιοελληνική, νομίζω είναι ιωνικού ρυθμού, αν το θυμάμαι καλά. Και, ή μπορεί να είναι και δωρικού, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, και έχει και τις εξαρτήσεις εδώ που τη δένουν πάνω, εσωτερικά είναι η κολόνα σαν σπονδυλική στήλη και κρατιέται το σώμα της. Και εγώ δώσα μία ερμηνεία τελείως διαφορετική βέβαια, διότι αυτό είναι εμφανές για την Φρίντα τι εννοούσε, ότι στο θέμα της δεξιάς, ας πούμε, πώς ενυπάρχει η αρχαιοελληνική παράδοση ως πολιτική ιδεολογία, αλλά κάπου σπασμένη και τριμμένη και με το ζόρι την κρατάνε, ας πούμε, δεμένη σε νεοφιλελεύθερες ερμηνείες, ανοιχτές καταστάσεις, ας πούμε, ελευθεριότητας. Να το πω έτσι, έδωσα μια τέτοια δηλαδή που συνδύαζα τον συντηρητισμό που ξεκινάει από την αρχαιοελληνική γραμματεία και από τις αρχαιοελληνικές ρίζες με τον φιλελευθερισμό που τα έχουν κάνει έναν αχταρμά, ας πούμε, μέσα και προσπαθούν να τα δέσουν με το ζόρι. Αποτέλεσμα βέβαια ήταν όταν κάναμε την παρουσίαση, την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου, να μην μπορέσουμε να την κάνουμε γιατί οι αναρχικοί βάλανε βόμβα στην έγκλη, γιατί είχα βάλει η κουλτούρα της δεξιάς και το α το είχα βάλει το αναρχικό α, γιατί εγώ είμαι αναρχικός, δεν είμαι, ας πούμε, σώνει καλά δηλαδή. Θα εξηγήσουμε την δομή του που είναι δίτομο, που έχει όλα τα ένθετα και όχι όλη την... πηγαίνει σταδιακά, δηλαδή οι χρησμοί φέρνουν στη συζήτηση όλα τα, καταρχάς τα μυστήρια. Να σου πω καταρχάς ότι είναι μία μήτρα αυτό το ενοπτικό, διότι πρωτοβγήκε μεν σε πειραματική βάση και μετά σιγά σιγά κομμάτια του αυτόνομα κυκλοφόρησαν, τα κυκλοφόρησαν σαν αυτόνομα βιβλία. Το ένα είναι το ενοπτικό που έχει μόνο τους χρησμούς και την... μπράβο. Μόνο τους χρησμούς και την ερμηνεία τους, την καταγούδη ερμηνεία, δηλαδή τη δική μου προσέγγιση. Με την περίφημη κυρία της Ισπανίας, έτσι, την αρχαία ελληνική. Αυτό και δεν το ξέρουν, επειδή σε αυτό το ενοπτικό δεν έχω βάλει μέσα στο μεγάλο, υπάρχει και η ερμηνεία, τον Ντάμα Ντέλτσε. Είναι η Ελίκη της Αχαΐας. Η Ελίκη, βεβαίως, είναι η δέσποινα της Ελίκης κοντά στην Αλικάντε, που είναι ελληνοφινικικό κτλ. Όχι φινικικό, πού το βρήκατε φινικές. Ελληνικό είναι. Φινικές ήταν πέντε αιώνες μετά. Ελληνικό τώρα κτλ. Ελληνικό είναι. Μα και εγώ το έχω στη συνέχεια, με βάζεις αλλού τώρα πάλι με το ενοπτικό. Γιατί είναι μία από τις εκφάνσεις της Αρτέμιδος. Ναι. Είναι μία από τις εκφάνσεις της Αρτέμιδος, να πούμε. Δεν το ξέρω. Το ξέρεις εσύ, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ναι, δεν το ξέρω. Αλλά ναι. Συναντάμε αυτήν την εικόνα, τη συναντάμε πάρα πολύ στη Λατινική Αμερική. Ναι, μα γι' αυτό λέω. Αργότερα. Πέφτουμε τώρα πάλι αλλού, έτσι. Με τις επαφές με τη Λατινική Αμερική θα φύγουμε τελείως. Θα πάμε με το Χάγερνταλ, ας πούμε. Λοιπόν, είναι μήτρα λοιπόν για πολλά βιβλία. Είναι τα μυστήρια των Ελλήνων, γιατί υπησέρχονται μέσα και αναλύονται στο ενεπτικό τα Ελευσίνια μυστήρια, τα Καβύρια μυστήρια, τα Διονυσιακά, όλα τα περί Δελφών και Διονύσου, έτσι. Οτιδήποτε έχει, Κρητομινωικός πολιτισμός μέσα, σχέσεις
ξεκινώντας από τα Ελευσίνια και πώς προήλθαν, αν ήρθαν από την Αίγυπτο, εάν η φιλοσοφία ξεκίνησε κατά Πλάτωνα, Σοκράτη λέει τον Σοκράτη, αλλά ο Πλάτωνας θα γράφει από τους Λακεδαιμονίους και το Λακωνίζει, αν οι Σπαρτιάδες είχαν σχέση με τους Εβραίους και τους Κρήτες, όλα αυτά σε αναγκάζουν να τα βάλεις και να τα βάλεις μέσα, τα έχω βάλει με πολύ οπτικό υλικό, με ό,τι υπάρχουν δηλαδή, ως στιχογραφίες, ως γλυπτική, ως τέχνη γενικά, η οποία ήταν θρησκευτική κατά βάση τέχνη, η τέχνη των Ελλήνων. Είναι λοιπόν τα μυστήρια των Ελλήνων, τα οποία κανείς τα παρακολουθεί έτσι και μέσα από την φοβερή, την μεγάλη εικονογράφηση, μέσα από την εικονογράφηση, γιατί πέφτεις και στους θεούς των Ελλήνων, βλέπεις και την ισχύ των θεών, διότι κάνεις μια στατιστική, ότι γιατί ρε παιδιά υπάρχουν τόσα πολλά για την Άρτεμη, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά για τον Απόλλωνα, γιατί υπάρχουν λίγα για την Ήρα, για τον Ύφαστο, για τον Άρη ακόμα κτλ. Αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ένα πνεύμα της εποχής, βλέποντας την έκταση και την επίδραση την οποία είχαν στην τέχνη, τη θρησκευτική τέχνη, αλλά και την τέχνη γενικότερα, γιατί ξεκίνησε ως θρησκευτική τέχνη, αλλά έτσι εξελίχθηκε. Βλέποντας λοιπόν την παρουσία αυτών των θεοτήτων. Δεν πάει με την ανάγκη αυτό. Όλων, δηλαδή την Άρτεμη και το κυνήγι το είχαν ανάγκη για να ζει τον Ποσειδώνα, γιατί είναι ένα Απόλλωνας, ναι. Ο Απόλλωνας για τη ζέστη. Βέβαια, ο Απόλλων ήταν μια πάρα πολύ πεπλεγμένη φυσιογνωμία και αναφέρεται εδώ. Δηλαδή ξεκινούσε ως λοξίας που δεν καταλάβαιναν τι έλεγε, ήταν λοξός, ας πούμε. Ναι, αλλά και πίθιος. Μπράβο, ανέβαινε στο δεύτερο, τα έχω αναλυμμένα αυτά. Ανέβαινε στο δεύτερη σκάλα του Πίθιος, όπου του ζητούσε στο χρησμό, ας πούμε, να σου πει τι κάνει, και μετά ανέβαινε και γινόταν δήλιος, φανερωνόταν και είναι σχέση δηλαδή παράλληλη με τη μοίηση, έτσι, και τα εσωτερικά τάγματα της μοίησης. Γινόταν μετά Ισμήνιος, από το Ισμεν το γνωρίζω, διότι πλέον ο μύστης έφταχνε σε ένα επίπεδο γνώσης. Το είδα, το Ισμεν. Με κύριο το ναό του στην, ναι, στην Θήβα, ναι, η οποία καταστράφηκε και ισοπεδώθηκε. Ναι. Και κατέληγε στο Λεσχητόριος, από τη Λέσχη, δηλαδή. Τη συνάθρηση. Όχι Λέσχη πλέον χαρτοπεκτική, αλλά Λέσχη ανταλλαγής ιδεών. Δηλαδή είχε όλο το φάσμα αυτό το διαλεκτικό Απόλλων μέσα του. Mm-hmm. Μετά είχε και άλλα πράγματα. Ήταν Απόλλων ο μοναδικός, όχι. Ο απόλυτος, ο ένας, αυτός που, ναι, αυτός που ήτανε επίσης ο λετήρας, γιατί σκότωνε κιόλας. Αυτός είχε και το, και με το τόξο. Ναι, το τόξο και τα λοιπά. Είχε δηλαδή πολλές. Ήταν ιατρός, ναι, ήταν ιητήρ, ήταν ήλιος. Όπως λέει ο Νίτσε, Απολώνιο και ο Διονυσιακό, ή τελικά το Απολώνιο και το Διονυσιακό είχαν γέφυρα και τελικά ο Ορφέας μεταπήδησε από το Διονυσιακό στο Απολώνιο και τον σκοτώσαν οι Μενάδες στο Παγκαίο απάνω και το κεφάλι του έφτασε στη Λέσβο. Στη Λέσβο. Ναι, γιατί υπήρχε η ανατροπή πλέον από την Μητριαρχία στην Πατριαρχία, ή τέλος πάντων από τον πρώτο ρόλο πλέον των γυναικών που είχαν οι Μενάδες και οι Σύμβουλες και οι Πυθίες, πήγαν να τους πρόξουν τα αρσενικά, ας πούμε. Υπάρχουν όλα αυτά δηλαδή σαν διερεύνηση και έχω προσπαθήσει να είναι βάσει των πηγών, όχι βάσει το τι σκέφτεται ο καθένας και βγάζει μια ιστορία για τα ορφικά και μια ιστορία για το έτσι και μια για το άλλο. Ό,τι μας έχει κληρονομηθεί ως πηγές, ιδίως για τα Ελευσίνια μυστήρια, όπως πολύ καλά ξέρεις, ο καθένας γράφει και μια ιστορία δική του από το μυαλό του. Βεβαίως, ειδικώς δε το Ενδελφίσι, μιλάμε για το έψιλον, το Δελφόν που ξεκινάει από το έψιλον, είχε γράψει μια, πέραν του Πλουτάρχου, ο οποίος είναι ο ερμηνευτής καταρχάς του έψιλον των Δελφών ο πρώτος, αλλά νεότερος είναι ο πατέρας του Καραθεοδωρή, του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ναι, ο Στέφανος Καραθεοδωρή. Το γνωστό βιβλίο, ο οποίος, το, ναι, 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 το έψιλον. Ναι, μεγάλο, και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, ότι τελικά μεγάλοι επιστήμονες ξεκινούν από κάποια οικογένεια η οποία έχει ένα πνευματικό περίγυρο και αντρώνονται και μέσα. Και μια βιβλιοθήκη έχουν τα παιδιά να βλέπουν, να διαβάζουν. Αυτό και μου το λέγει και ο Κιμούλης, εσύ, που είναι φίλος, ας πούμε, μου λέει, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ήταν κάτω στην Πάτρα ο Γιώργος, καλλιτεχνικός διευθυντής, και μου λέει ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος και όταν ήμουν μικρός μου λέει τι έκανε, μου έκρυβε κάποια βιβλία στην βιβλιοθήκη και μου λέει αυτό δεν θα το κουμπήσεις, δεν είναι για σένα. Και εγώ μου λέει ένιωθα ότι αυτά ήταν τα βιβλία τα οποία έπρεπε να διαβάσω και όποτε βρίσκει ευκαιρία πήγαινε και ξεκλήρωνα να το διαβάσω. Δεν είναι και τέχνασμα ας πούμε για παιδείας. Τέλος πάντων, ναι, όλα αυτά λοιπόν αναλύονται μέσα στο μεγάλο ενοπτικό, το δίτομο ενοπτικό, για να. Γιατί έχουν μια συνέχεια, δηλαδή αν δεν έχεις αυτή τη γνώση, δύσκολα θα
συνειδητοποιήσει ορισμένα πράγματα. Ή το άλλο, ο τρόπος που προσλαμβάνει την πληροφορία ο εγκέφαλος είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πώς βλέπεις, νιώθεις το σεισμό και λες, α, έγινε λίγο μεγαλύτερος. Δεν είναι λίγο, είναι δεκαπλάσιο στην ενέργεια. Όμως ο άνθρωπος το λογαριθμεί. Το φως το ίδιο πράγμα. Μετά μπαίνουμε το φως, το προσλαμβάνεις έτσι, το λογαριθμείς, το βλέπεις διπλό ενώ είναι 100 φορές εντονότερο από απόψεως ενέργειας. Και μετά πας παρακάτω και λες και φως τι είναι ρε παιδιά, μα δούμε και τι είναι φως. Θα μου πεις, το έλυσες εσύ το πρόβλημα, δηλαδή εσείς οι φυσικοί λύσατε τι είναι φως. Όχι, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή προσέγγιση και είναι πολλαπλή η προσέγγιση, τι είναι φως ας πούμε. Μετά το θέμα το περί Θεού, έχει σχέση η επιστήμη με το Θεό, πού είναι τα όρια της, όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία... Και πού είναι και τα όρια του Θεού. Συζητούνται. Ναι, είναι η μπάλα στην εξέδρα, μήπως δηλαδή ό,τι πούμε ας πούμε λες Θεού και ποιες είναι οι ιδιότητες του Θεού. Πάντως επειδή μίλησες για φως που δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, ο Απόλλωνας ταυτίζεται με το φως. Και ο Λύκειος Απόλλων, ο Απόλλων το Λύκειον, είναι... το Λουκ, ναι. Το Λουκ που λένε οι Άγγλοι. Ναι, και λοιπόν, σωστά, όλα αυτά Απόλλωνας είναι. Σωστά μου το είπες, γιατί ήθελα να πω ακριβώς και την αντιδιαστολή που έκανε ο Νίτσε, ότι μπορεί να είναι ψευδής αυτό που λέει το Απολλώνιος και το Διονυσιακό. Μπορεί να βολεύει και μας βολεύει όλους να συγκροτούμε κάτι, αλλά θα πρέπει να αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν και φίλτρα. Γενικά, όπου γίνεται μία αναλογία... θέλει λίγο προσοχή, γιατί ποτέ η αναλογία δεν μπορεί να είναι ακριβής, είναι ένα φίλτρο, μπορεί κάτι να χάνεται και το ενοπτικόν το έχει και αυτό μέσα, δηλαδή τα δύο έψιλον καταρχάς τους δίνω εγώ πλέον την ερμηνεία, γιατί η ερμηνεία του τι είναι δύο έψιλον παίζει, εγώ δίνω ότι είναι εφ εστίν, είναι και το εφ και το είναι το καλό, δηλαδή είναι ένας οδηγός, ένα εγχειρίδιο τελικά ευτυχίας και του αγαθού με όλους αυτούς τους χρησμούς. Και επί της ουσίας τα υψηλοντικά αυτά υπησέρχεται ένας άξονας ο οποίος είναι μια, να το πούμε, ενεργητική επιβίωση, η έννοια της ενέργειας και από την άλλη μεριά το δεύτερο έψιλον, η έννοια της επικοινωνίας, μια επικοδομητική επικοινωνία. Το ένα είναι παντού στη φύση η ενέργεια και το άλλο είναι πολύ χαρακτηριστικό και κύριο της εξέλιξης του ανθρώπου, η επικοινωνία. Δηλαδή παίζει κανείς με αυτήν βλέποντάς τα μετά όλα αυτά τα διπλά εψιλοντικά. Πάλι όμως έχουμε υποκειμενικές έννοιες όμως. Βεβαίως. Τι είναι ευτυχία και τι είναι καλό. Βεβαίως έχουμε υποκειμενικές έννοιες. Ναι. Τώρα το Πλάτωνας το αρνείται αυτό που είναι στο Φέδρο, δεν είναι που το τελειώνει και το θυμάμαι μάλιστα το πρώτο, το συνάντησα εγώ στο Ζεν και η τέχνη του ποδηλάτου, το θυμάμαι του motorcycle, ναι, ναι. Αυτό που είχε κυκλοφορήσει, που καταλήγει με τη φράση του Φέδρου και λέει τι είναι καλό και τι είναι κακό, Φέδρε, χρειάζεται κανείς να μας το πει, δεν το ξέρουμε. Ο Πλάτων το έριχνε εκεί, αλλά ο Πλάτων, αν πιάσουμε και τον Πλάτωνα, γιατί έχω γράψει για την πολιτεία του Πλάτωνα, νομίζω ότι έχει σχεδόν την πολιτεία, ναι, του Πλάτωνα. Ναι, πέφτουμε σε άλλο θέμα, ας πούμε, γιατί έχει και αυτός πολλές αντιφάσεις μέσα, έτσι. Και είναι και φλίαρος, αλλά έχει και διαμάντια. Οπότε δεχόμαστε. Πάντα πέφτουμε μετά τελικά σε αυτό που είπα, στην κινούμενη άμμο. Δηλαδή, όταν φτάσουμε μερικά, μου λες τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και πέφτουμε και στον ίσο που λέει πέραν του καλού και του κακού. Ναι. Θα το δούμε διαφορετικά το θέμα. Λοιπόν, ας δούμε τι γράφει αυτό έτσι από περιέργεια αυτά. Να το πιάσουμε από το μικρό. Το μικρό είναι χρηστικό πολύ εύκολο για τον καθένα, γιατί έχει τους χρησμούς και μπορείς να δεις και τα σχόλια τα οποία τα ονομάζω. Αυτό έβγαινε έτσι, αλλά εγώ το αποδέχτηκα ως ευκλείδιον επίμετρων, με την έννοια ότι είναι ευκλής. Σου δίνει το κλειδί να το ξεκλειδώσεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στο 8. Ναι, και επειδή τα ονόματα στην αρχαία Ελλάδα ήταν. Είχαν και αυτήν την έννοια. Είχαν αυτές τις έννοιες, ναι. Βεβαίως, είχαν την έννοια, δεν ήταν τυχαία. Αυτό το ακολουθήσανε. Σε μεγάλη. Το ακολουθήσανε και οι Ρώσοι με τον Ντοστογεύσκη και τα λοιπά. Που λέει ο Ρασκόλνικοφ που ήταν ο σχιζοφρενής και τα λοιπά. Ο Στρέλνικοφ, θυμάμαι. Εγώ ως φοιτητής φορούσα ένα αμπέχονο μαύρο, ας πούμε, και είχα και ένα καπελάκι και μοιάζα με τον Στρέλνικοφ από το Δόκτωρα Ζιβάγκο, το έργο. Και με φωνάζανε ο Στρέλνικοφ. Στρέλνικοφ είναι ο εκτελεστής. Από το Στρέλν είναι που σκοτώνει, ας πούμε. Οι Ρώσοι το ακολουθούσαν αυτό. Δηλαδή βάζανε ονόματα, το αρχαιοελληνικό. Βάζανε ονόματα στα λογοτεχνία τους, τα οποία είχαν την έννοια. Όπως και ο Όμηρος, τα ίδια πράγματα. Την οποία θα είχε βεβαίως. Ο Οδυσσέας. Τον ομηρικό τρόπο ονοματοδότησης των ηρώων, ναι. Ναι. Ναι, τώρα αυτά χάθηκαν λίγο. Κάνεις, πας δεξιά, αλλά στην αριστερά, στα αριστερά καταλήγεις. Κοίταξε, αυτά είναι νομίζω πλασματικά θέματα.
Και αυτά είναι υποκειμενικά. Ναι, ναι, ναι. Οι ιδεολογίες είναι πλασματικές. Δηλαδή, όλες οι ιδεολογίες ξεκινούν με ένα καλό σκοπό. Αλλά φαίνεται ότι η ανθρώπινη φύση στατιστικά δεν είναι καλή. Το έλεγα μια φορά, θυμάσαι, που λέμε τα παιδάκια, ένα αγγελούδι, τα αγγελούδια. Δεν είναι έτσι. Τα παιδάκια, ας πούμε, άμα τα αφήσει, θα φάει το ένα το άλλο, άμα δεν υποστούν την παιδεία. Το είχα πει, θυμάμαι, ήταν σε μια εκπομπή κάτι και βγήκε ο Κούγιας, ο δικηγόρος. Και κάπου κάτι έλεγε, κάτι με παιδάκι κλπ. Και του λέω, κύριε Κούγια, έχετε διαβάσει, ας πούμε, τον Άρχοντα των Μυγών, του Γκόλντινγκ. Ναι, να δείτε πώς είναι τα παιδάκια και τι είναι τα παιδάκια. Ο Γκόλντινγκ σημειωτέως ήταν καθηγητής στο Κέμπριτζ, ας πούμε, παιδαγωγός. Έτσι. Και έλεγε, προσοχή, δεν είναι έτσι όπως το λέω, η ανθρώπινη φύση. Αν δεν τους δώσουμε παιδεία και κοινωνική μόρφωση και λοιπά. Δεν είναι καλή, είναι ακριβώς. Ναι, μην το θέτουμε έτσι. Θέλει μεγάλη κόπωση και παιδεία και αυτό είναι το πρόβλημα της παιδείας που έχουμε σήμερα, έτσι, για να μπορέσει να βρει τον δρόμο που λέμε της Χριστοήθειας και του αγαθού. Και μου είπε ο άνθρωπος προς τιμή του, όχι, μου λέει, δεν το έχω υπόψη, κύριε καθηγητά, μου λέει, θα το πάρω να το διαβάσω. Ναι, okay, έτσι σαν παρένθεση. Λοιπόν, για να δούμε, ευώνυμο, να το πιάσουμε λοιπόν στην ερμηνεία του αυτό, το 8. 8. Λέει, το πρώτο δύστιχο λέει, ευώνυμον το έκριθμον, έωθεν το επίσταστε. Και αρκετά. Οι έκριθμες καταστάσεις προέρχονται μονίμως από την αριστερά, εξ ευώνυμον ή όχι. Ευώνυμον είναι το αριστερόν με αρνητικό ή θετικό πρόσημο. Αυτά που πεις τώρα μόλις. Άλλη συγκυρία αυτή. Είναι όντως ευώνυμον καλό όνομα ή όνομα που εξορκίζει ότι το αριστερόν, κατά αναλογία με το εύξηνο πόντο που είναι αφιλόξενος ή άξενος, τον ειρηνικό ωκεανό που είναι πάντα τρικυμιώδης και το γλυκάδι που είναι ξύδι, εωθηνή πρωινή γνώση αρχίζει από την αυγή έως της ζωής μας ή η αυγή υποδηλεί ότι το φως της γνώσης έρχεται από την ανατολή, εξοριέντε λούξ, ή και τα δύο μαζί. Οι ποιητές εξήμνησαν την αυγή και την ονόμασαν μητέρα της δροσιάς, εκείνη που σπέρνει τη γη με μαργαριτάρια της Ανατολής. Βάζω και παρενθέσεις ποιος το έχει πει αυτό όταν είναι. Από μία άποψη δύο έννοιες ταυτίζονται. Μια και η επιστήμη όπως και η σκέψη γενικότερα έχει ανάγκη από το πρώιμο εσωτερικό φως και των δυο τους για να επιτελέσει τον προορισμό της, να διαπεράσει δηλαδή το άμεσα ορατό και να φτάσει στο αόρατο, θέτοντας έτσι το ορατό μέσα σε ένα καινούριο ευρύτερο πλαίσιο. Χωρίς την Ανατολή, με ό,τι απόκριφο συμπαρομαρτεί παράλληλα η λέξη, ποτέ δεν θα συνειδητοποιήσεις ότι η επιστήμη δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν κόκο στο πέτο του Θεού. Και συνακόλουθα ότι πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία, ου σοφία φαίνεται, Πλάτων Μενέξενος. Μάθετε την επιστήμη και την αρετή, χωρίς να υπερηφανεύεστε, και δεν θα υπερηφανεύεστε αν αληθινά μάθετε την επιστήμη και την αρετή. Διονύσιος Σολωμός σε ηλικία 17 ετών. Για το κίνητρο κάθε πραγματικής γνώσης δεν θα έπρεπε να είναι το ιδιαιτελές συμφέρον και η ανθρώπινη ματαιοδοξία, αλλά το ενδιαφέρον που απορρέει από το απορρίν και το θαυμάζειν. Όμως όλες οι σύγχρονες μελέτες παρέχουν άφθενες αποδείξεις ότι τα σύγχρονα πανεπιστήμια παράγουν από φύτους με θαυμαστές τεχνολογικές ικανότητες, αλλά και λυπηρές ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο πορεύονται στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή. Εξού και το γκράφιτι των αναρχικών, το μόνο πανεπιστήμιο που φωτίζει είναι αυτό που καίγεται. Και αυτό συμβαίνει διότι το πανεπιστήμιο έχει κατακερματίσει τη γνώση σε εξειδικευμένους κλάδους, ο καθένας από τους οποίους χωρίς κανένα λόγο είναι περίκλειστος μέσα στο δικό του τελετουργικό και το δικό του λεξιλόγιο. Με αυτόν τον τρόπο χάνει την μεγάλη ολιστική εικόνα περί της φύσεως των πραγμάτων και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί αφού πρώτα συνειδητοποιηθεί πως η επιστήμη είναι αφύσικη και βρίσκεται σε αντίθεση με τη λεγόμενη κοινή λογική. Γιατί συμβαίνει ο τρόπος με τον οποίο έχει συντεθεί ο κόσμος να μην έχει σχέση με την καθημερινή εμπειρία. Ακόμα και το ότι η Γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο γίνεται αποδεκτό πολύ περισσότερο λόγω του κύρους της επιστημονικής αυθεντίας παρά
καθαρά λόγω της κατανόησης του γεγονότος. Συνακόλουθα, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να επινοήσουν ένα συμπληρωματικό κλάδο με έμφαση στην τεχνική του να λένε κάτι το κατανοητό μέσα σε πολύ πιο περιορισμένα όρια. Αυτό είναι από το συμπυκνωμένο πνεύμα του Χαϊκού. Γιώργο μου, σε τσάκωσε. Γιώργο μου, δεν ξέρω, ήταν φοβερή συγκυρία, γιατί μιλούσαμε λίγο πριν και μου είπες αυτό το οποίο είχε στην εμπειρία, είναι σαν να μιλάς που ερχόμασταν με το αυτοκίνητο για τελείως άσχετο θέμα, με τους επιστημονοσύνη των επιστημόνων, ναι. Με τον τύπο που ήταν εξειδικευμένος κλπ. Όταν όμως ο εξειδικευμένος επιστήμονας γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα μόνο για το μικρό αντικείμενο της γνώσης του, το γνωστικό του πεδίο είναι μικρό και μέσα σε αυτό προσπαθεί να χωρέσει όσο μεγαλύτερη γνώση που δεν βγαίνει έξω από το κουτάκι, αντιλαμβάνεται ως άσχετη γνώση, ως μη γνώση, ως κακή γνώση ή ως μη γνώση όλα όσα του λες εσύ. Εγώ εντυπωσιάστηκα που σε άκουγα να μιλάς τώρα. Αυτό που διάβασα ήταν αυτά ακριβώς που μου έλεγες. Δηλαδή είναι απίθανο. Πραγματικά απίθανο. Ναι. Τέτοια συγκυρία δεν την είχα δει. Γιατί μιλούσαμε για αυτό ακριβώς το θέμα από μια προσωπική βιωματική εμπειρία. Παρουσία μαρτύρων μάλιστα, γιατί ήμασταν πολύ στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Σε έπιασε εσύ. Μπράβο, ρε Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Εύλογον το επίσημο, ή να σταματήσουμε εδώ, το δώσουμε σαν παράδειγμα, το προχωρήσουμε, τι να κάνουμε. Είναι μια χαρά, διάβασα ένα ακόμα. Εύλογον το επίσημο, εμπαθές το εκδικήστε. Εντάξει, αυτό είναι μικρότερο, η δική μου προσέγγιση. Ανθρώπινη και κατανοηθή η επιθυμία της αναγνώρισης, désir de reconnaissance, στην ουσία της αυτοεκτίμησης μέσα από την άμυλα και το κυνήγι της επιτυχίας. Ούκα με καθεύδυντο του Μιλτιάδη Τρόπεων, Θεμιστοκλής. Γιατί είναι με το να κάνεις κάτι αυτό που θα σε κάνει κάποιον. Ο Ρέμι Γκαγιάρ το είπε αυτός. Μικροψυχία και μικροπρέπεια η εκδικητικότητα. Ουδέα δικούμενον άρα ανταδικήν, ως οι πολλοί ίονται, επειδή και ουδαμός διαδικήν. Κρήτων Πλάτων. Αυτό. Εδώ έχει σημασία όμως να πούμε για άλλη μια άγνωστη λέξη, ακόμα και από τους επιστήμονες, μάλλον από την επιστήμη να μπορεί να την ορίσει, την ουσία. Τι είναι ουσία. Τι είναι ουσία. Η ουσία είναι αυτή, θα σε βάλω εγώ σε ένα κύκλο τώρα, λογοπαικτικό, η οποία προέρχεται από την συνουσία. Ναι, αυτό είναι εντάξει. Ένα... Η συνουσία θα σου δώσει μια κοινή. Εύχαρες παράδειγμα. Ναι, ναι. Αλλά επί της ουσίας δεν ξέρουμε την ουσία. Ακριβώς. Τώρα αυτό με εκπλήσεις, γιατί δεν ξέρω τι συγκυρίες είναι αυτές. Πριν από 2-3 μέρες το έχω γράψει ένα ποίημα μου. Ότι ουσιαστικά επί της ουσίας αγνοούμε την ουσία. Ναι, και όμως προσπαθούνται με αλφαγιώτα να οικοδομηθούν επιστήμες ολόκληρες πάνω σε λέξεις και έννοιες που δεν ξέρουμε τι είναι αυτές. Αερολογίες, ναι. Όλες οι επιστήμες οι οποίες έχουν και το ησία, κοσμολογία, θεολογία κλπ. Έχει πολύ τολογία από πίσω. Δηλαδή έχει πολύ κινούμενη άμονα με το θέμα. Ναι. Και το λες εσύ αυτό. Εγώ, που είσαι αστροφυσικός και... Εντάξει, κοίταξε, εγώ δεν, δεν προσδιορίζω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να μπω στο τζάκετ, στα ρούχα ενός αστροφυσικού, ο οποίος θα χαράξει γραμμές και θα πει ότι μέχρι εδώ είμαι, να πούμε. Δεν μπορώ. Καλά, θέλω... αυτό φαίνεται από τη γενική σου στάση, βιβλιογραφία και έκθεση ιδεών. Ναι, θέλω να πω ότι δεν ταυτίζομαι με κάτι, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχω μεν, αλλά δεν μπορώ να αυτοπροσδιορίσω τον εαυτό μου. Ότι, ξέρεις, εγώ είμαι αυτό, ας πούμε, και δεν είμαι κάτι άλλο. Είναι και περίπου αυτά που έλεγε ο Τσέχοβος. Μόνο ο Θεός ξέρει τι είσαι και τι δουλειά κάνεις εδώ πέρα. Παραδόξως, είσαι λάκων όμως και θα πρέπει να είσαι βραχύλογος, ενώ δεν είσαι καθόλου. Α, όχι, διότι το λακωνίζειν, το γράφω εκεί, ναι. Μάλιστα, ότι το λακωνίζειν δεν είναι το να είσαι βραχύλογος, υπάρχει ερμηνεία. Είναι το να λες λίγα πράγματα για πράγματα τα οποία χρειάζονται πάρα πολλά. Και αυτά που λέμε δεν χρειάζονται τόσα όσα λέμε. Χρειάζονται μήνες να τα συζητάμε. Προφανώς. Οπότε επί της ουσίας είμαι βραχύλογος. Ωραίο και αυτό. Ναι, το γράφω στο ενεπτικό αυτό, γιατί έχει ερμηνεία, νομίζω είναι ερμηνεία ενός από τους πατέρες της Εκκλησίας. Έχει... ως προς το λακωνίζει, ναι. Ότι δεν εννοεί... Δεν εννοούν αυτό που νομίζετε ότι το λακωνίζει είναι γενικό βραχή. Πάντως σε μένα από τα λακωνίζοντα θέματα, ναι, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση
τότε που στη Σπάρτη είχαν έρθει κάποιοι που πεινάγανε μεσίνη, που είχαν τελειώσει, η εισοδιά τους είχε καεί και είχαν βγει στην αγορά να πούνε τα θέματα και λέγανε, πάθαμε αυτό, έπεσε ακρίδα ή αυτό, δεν έχουμε να φάμε και μιλάγανε 2-3 ώρες και ο κόσμος είχε φύγει κιόλας από κάτω, οι λάκωνες από κάτω και του λένε, μίλησατε τόσο πολύ που ξεχάσαμε τι θέλατε στην αρχή. Και τι θα κάνουμε τώρα, λέει, ξαναελάτε, σκεφτείτε πώς θα το διατυπώσετε ενώπιον Σπαρτιατών αυτό. Γυρίσαν αυτοί, το είπαν λίγο πιο σύντομο, είχαν φύγει πάλι, λέει, κοίταξε, πολύ λίγα πράγματα, 2-3 κινήσεις σκέφτονται, συσκέφτονται οι μεσίνοι, ας πούμε, τι να κάνουν και λένε θα πάμε με τα σακιά άδεια που δεν έχουν στάρι μέσα, θα τους τα δείξουμε και οπότε ανεβαίνουν πάλι στην αγορά, ανοίγουν τα σακιά και λέει κοιτάξτε τα σακιά μας είναι άδεια, δεν έχουμε καθόλου στάρι στη μεσινία. Και του λέει και ο άλλος, ήταν, χρειάζονται τα λόγια μας, είναι στα άδεια σακιά, το είχαμε καταλάβει. Γιατί τα πες όλα αυτά. Δηλαδή, ο τρόπος που τώρα να μπορείς... Μου θυμίζει τον καλό στρατιώτη του Σβέικ, του πάλι, Χάσεκ. Πάλι προς τα εκεί πας. Το αντίστοιχο εκεί πέρα. Σβάιχ. Όχι Σβάιχ, του Γιαροσλάβ Χάσεκ. Τον καλό στρατιώτη λες. Σβέικ. Ναι. Ο καλός στρατιώτης Σβέικ του Γιαροσλάβ Χάσεκ, ας πούμε. Που λέει ένας και πολυλογείται και λέει βιβλίο είναι κύριοι σε μια στρατιωτική σχολή το έτσι και περιγράφει το χαρτί και το μετά κάνουμε το χαρτί κλπ. Και στο τέλος σου λέει να. Τέλειος λοιπόν. Αυτό είναι βιβλίο. Αλλά εκείνο που πες για τους Σπαρτιάτες το πολύ ωραίο είναι αυτό που όταν ο Φίλιππος πήγε και μάζευε τους Έλληνες και καλά τους έκανε, ας πούμε, να τους μαζέψει για να πάνε. Και τελικά το έκανε ο Αλέξανδρος. Οι Λακεδαιμόνοι δεν ήθελαν, έλεγαν εμείς θα πάμε, μόνο μα είμαστε εμείς αρχηγοί, ας πούμε. Ναι. Και ο Φίλιππος τους έστειλε λοιπόν πρέσβη ή επιστολή, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και τους έλεγε: αν κατέβω, θα σας κάνω έτσι, θα σας κάνω αυτό, θα σας πηδήξω. Και του απήντησαν οι Σπαρτιάτες: Αν. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, έχω σημειώσει, έχω δει από τα κείμενά σου αυτό το έλευσης και έλευσης. Ναι, αυτό. Θες να το δούμε από εδώ μέσα τι λέει, είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Το ξέρω ότι είναι σημαντικό. Ναι. Για πες. Και εμένα μου... Διότι η κεφαλαιογράμματη γραφή δεν μας έχει δώσει τον τονισμό. Ακριβώς. Και πολύ αργότερα. Και πάλι άλλη συγκυρία είναι γιατί αυτό το έλευσης-ελευσής έπεσε πριν από μέρες στο γενέθλιο τέλος πάντων, τη γενέθλια αποτύπωση αυτό του ενοπτικού, ας πούμε, σε ένα φιλικό μου πρόσωπο. Και έπεσε αυτό και το διαβάζαμε, ας πούμε, δηλαδή πριν από 3 μέρες περίπου, ας πούμε. Το έλευσης ελευσής, να το προσεγγίσουμε έτσι, γιατί είναι ωραία και αυτά, έτσι, δεν χρειάζεται να... έτσι κι αλλιώς, εσένα σε έπιασε το ενοπτικό, τα παρακάτω, το κάνουμε συνήθως, ότι αν δεν σε πιάσει, ας πούμε... Πάμε στο επόμενο. Ναι, πάμε στο επόμενο, ακριβώς, ας πούμε. Το έλευσης ελευσής. Είναι στο Φεβρουάριο, μήνας Φεβρουάριο, στο 2 είναι αυτό. Και ίσως είναι ωραίο να πούμε και για το 0 και για το NME. Ναι. Το έλευση ελευσής. Για τα ελευσίνια είναι γραμμένα αναλυτικά πάντως. Το έχω όσο μπορώ προσεγγίσει σωστά και με πολλή εικονογραφία. Έλευσης. Ερχομός ενός νεογέννητου δια της Ιεράς Οδού στην Ελευσίνα. Έλευσης Θεού και ανθρώπων. Μίησης σε μια νέα ζωή, εκάς βέβυλη, μακράν ημί καθαρή, ναρθικοφόρη μεν πολύ, βάκχη δε παύρη, Πλάτων Φέδων. Πολλοί κρατούν τα σύμβολα του Ιακού Βάκχου Διόνυσου κατά την Ιερά Πομπή των Ελευσινίων, τους Νάρθικες, δηλαδή τους Θύρσους, κλάδους Ιράβδους από καλάμι ξύλο με φυλακισού ή αμπέλους στην κορυφή, τους οποίους αίσιαν προς τιμήν του Θεού. Λίγοι όμως είναι οι πνευματικοί οπαδοί του, κάτι ανάλογο με τα ράσα δεν κάνουν το παπά, πολλοί οι ρασοφόροι, λίγοι οι πραγματικοί ιερείς. Λέει έλευσης ελευσής, εκάση έκπτωσης. Μακράν ημών η κατάπτωση των ηθών και ο εκφυλισμός των ανθρώπων. Μόνον οι μίστες θα εισέλθουν στο άδειτον του ιερού ή εις άδου κάθοδος. Η κάθε μοίησης ενέχει μια περίοδο πανικού. Αλλά όπως και το κάθε έργο διαπερνάται από τους ίδιους νόμους, ο δρόμος που στην αρχή φαντάζει κάθετος γίνεται ολοένα και λιγότερο απότομος καθώς τον ανεβαίνεις. Γεώργιος Γκουρτζίεφ. Έλληνας και ο Γκουρτζίεφ. Και σπουδαίος. Ελληνικής καταγωγής. Ναι. Έχει σημασία σκέψεις, ιεροτελεστίες, τελετουργίες και τρόπος από αυτά εδώ πέρα τα βλέπουμε μετά να υπάρχουν στις τελετουργίες της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ναι, φυσικά.
Α, το έχω αναπτύξει αυτό το πράγμα. Ναι, είναι ακριβώς. Και ο Κώστας, και ο Κώστας ο Τσοπάνης το έχει γράψει. Αυτά με τα ορφικά και τα λοιπά, ας πούμε, έχει αυτός μια πολύ καλή... Τι γίνεται εδώ δηλαδή. Καλά είναι. Ο Κώστας... για τη σκέψη αυτή λέω. Για κοίταξε την, τι γίνεται για τώρα. Για την ακολουθία με βάζεις, και την αντιγραφή. Θα σου πω δηλαδή πώς θα προσλαμβάνω. Νομίζω ότι το ανθρώπινο μυαλό δουλεύει επάνω σε ορισμένα πρότυπα. Τα οποία καλώς ή κακώς κρυσταλλοποιήθηκαν, να το πω έτσι, διευκρινίστηκαν, έγιναν διαφανέστερα από το λεγόμενο ελληνικό θαύμα. Σε εκείνα τα χρόνια της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που μας τα απλώσανε πάνω, απλώσανε τον τραχανά της λογικής επάνω στο τραπέζι και είπαν παιδιά είναι αυτό ή εκείνο ή εκείνο. Κάποια αντιφατικά, αλλά αυτά είναι, δεν έχετε που να πάτε αλλού. Διαλέξτε και πάρτε. Οπότε όλοι οι επόμενοι... Αυτό το διαλέξτε και πάρτε, ναι. Ακριβώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτό έχει να κάνει επειδή ήμασταν πρώτοι χρονολογικά και το είπαμε ή έχει να κάνει με τις μετεωρολογικές, κλιματολογικές συνθήκες η θεία σκέψη. Η θεία σκέψη. Καταρχάς έχει να κάνει, πιστεύω, με τη γραφή. Κάπου τα βάλαμε κάτω και τα γράψαμε. Και δεν τα γράφαμε έτσι χτυπώντας σημαδάκια στην οειδή γραφή, ναι, που είχαν στη Μεσοποταμία. Τα γράψαμε και μάλιστα περίπου δηλαδή ό,τι λες και ηχητικά τα αποτυπώνεις και με τα γράμματα. Οι Γάλλοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, ούτε και οι Εγγλές δεν μπορούν να το κάνουν. Λένε κάτι ουά, κάτι ήχους ας πούμε και δεν διαβάζεις. Άλλα γράφουν και άλλα... Άλλα γράφουν, άλλα αποτυπώνουν, που δείχνει την αδυναμία μιας γλώσσας. Οι δικές μας γλώσσες και γενικά οι ρωμανικές γλώσσες και οι λατινικές είναι πιο καθαρές. Βέβαια, η λατινική είναι μεταξέλιξη ελληνική. Ναι. Τώρα, μην πάμε εκεί στη Χαλκίδα και στην Κύμη και ελληνικό αλφάβητο κτλ. Και τα ρωμανικά. Ναι, τώρα, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να έγινε, σίγουρα θα υπήρχαν επιδράσεις του περιβάλλοντος. Έτσι, Μέση Ανατολή, Αιγύπτος το ένα, το άλλο. Δεν τα αρνείται κανείς αυτά ως προς την επίδραση επάνω μας. Αλλά εκείνος ο οποίος το κρυσταλλοποιεί τελικά, αυτό γίνεται σήμερα και στην επιστήμη, λέμε ο Αϊνστάιν. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι έφτασαν μέχρι το σημείο να πει αυτά ο Αϊνστάιν. Δεν μπόρεσαν να τα ξεκαθαρίσουν τόσο, άσχετα αν έχει δίκιο ή άδικο, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη υπόθεση, αλλά δεν μπόρεσαν να τα διευκρινίσουν έτσι ώστε να πει εσύ, αυτός το λέει καθαρά, αυτόν καταλαβαίνουμε εμείς τι λέει. Ναι. Αυτός αποκομίζει. Υπάρχουν μετά και άλλοι τρόποι, δηλαδή γιατί μένει κάτι και λες αυτός το είπε. Λέει αγαπάτε αλλήλους, λέει ο Χριστός το είπε. Μα το είχε πει και ο Σόλων, αλλά ποιος άκουγε το Σόλων. Ο Χριστός σε ακουμπούσε και σε θεράπευε, άρα αυτός που σε θεραπεύει ή και ανασταίνει κιόλας, του δίνεις μεγαλύτερη σημασία τι λέει. Ναι, εντάξει, εμείς είχαμε τον Ασκληπιό που ανάστενε ανθρώπους, όμως και έχουμε 18 αναστάσεις στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν τα θαυματοποιήσαμε όλα αυτά. Δεν τα θαυματοποιήσαμε. Αυτό εσύ θα μας πεις γιατί δεν τα θαυματοποιήσαμε. Ναι, και γιατί... ο Απολλώνιος ότι ανέφυγε και τα λοιπά. Ναι. Να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι πιο καθαρότερο το πνεύμα μας να μην τα θαυματοποιούμε. Κατά τον Αριστοτέλη που λέει «Nil admirari» στα λατινικά, «Μη δεν θαυμάζει», να εκτιμάς αλλά μη θαυμάζεις. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο σου δίνει μια υπόσταση ανθρώπινη πιο μακριά από, να το πω έτσι, έναν υφέρποντα προσκυνητισμό. Mm-hmm. Τι θα πει «θαυμάζω» ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι... Δηλαδή εκτιμώ άπειρα ανθρώπους και έχω δει και στην επιστήμη μου ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τη φυσική και λες κάτσε να δεις πώς το προσλαμβάνει αυτό, δεν το έχω ζήσει εγώ. Που έβλεπα ότι η δική μου γνώση σε αυτό το θέμα μέχρι να συναντήσω έναν άνθρωπο ήταν επιφανειακή. Το βλέπεις αυτό και σε εισαγωγικά το θαυμάζεις. Από την άλλη μεριά πολυδιάστατος είναι ο άνθρωπος, δηλαδή... Κάπου έχεις μια ιδιότητα ας πούμε, που πρέπει να θαυμάζεται εκεί, κάπου έχεις μια άλλη ιδιότητα που δεν είναι και τόσο σπουδαία επάνω σου ή δεν την έχει πολύ σπουδαία αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω γιατί δεν τα θαύματα έχουμε στην αρχαιότητα. Θαύματα έχουμε. Θαύματα έχουμε. Απλώς δεν τα πολύ θαυμάζουμε. Μήπως τα δεχόμαστε σαν πιο σύγχρονα, κάπως πιο μοντέρνα ότι... Ναι, ρε παιδιά, υπάρχουν και τα θαύματα. So what, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν το προσκυνάς, δεν χτίζεις ένα ναό με το σανδάλι ενός άγιου που πέρασε από εδώ και να τρέχεις, ας πούμε, και να κάνεις ουρές. Αυτό είναι ανατολίτικο. Αυτό λέω. Ναι, αυτό είναι ανατολίτικο. Είναι
Επειδή αυτοί είχαν αυτή τη σκέψη, δεν μπορούσαμε να έχουμε επίδραση που όπως έχουμε επίδραση από την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Τότε όλα αυτά ήταν ελληνικές απικίες. Επίδραση μπορεί να είχε σε ένα κύριο σώμα, ας πούμε, στην Ίσιδα και στον Όσυρη, στον κατατεμαχισμό του Όσυρη. Αυτά τα έχει λύσει ο Πλούταρχος. Αυτά λέει ποιοι είναι αυτοί και ο Μανέθωνας τα γράφει αυτά. Ναι, ο Μανέθωνας είναι μετέπειτα βέβαια, πολύ μετέπειτα. Αλλά Αιγύπτιος όμως. Ναι, θα μπορούσε να τα πει κατά τους Αιγύπτιους. Αιγύπτιος ήταν, ήταν Ελληνοαιγύπτιος ο Μανέθωνας. Αιγύπτιος και μαθηματικός. Ναι, ναι. Δηλαδή πιο... Ναι, εσύ δηλαδή θέλεις να, να αποκόψεις όχι, την επίδραση. Όχι, θέλω να πω ότι προϋπήρχαμε εμείς εκεί πέρα, χάθηκαν εκείνες οι γνώσεις του Ερμήτου Τρισμέγιστου κλπ. Και αυτό που μείνανε ήταν οι τελευταίες γνώσεις που έχουμε με τους Φαραώ μετά και με αυτά αυτή την εποχή της Αιγύπτου. Τώρα ανοίγεις ένα μεγάλο θέμα, ας πούμε, για το πώς και τι έχει κάπως καταβυθιστεί. Έχει κοπεί, έχει κοπεί πολύ μεγάλο έχει κομμάτι. Έχει καταβυθιστεί σαν την Ατλαντίδα μεγάλο η ελληνική υπόσταση. Αλλά και τα κείμενα, αυτό τα γραπτά μας, τα γραπτά μας, τα κείμενα, σώζονται ελάχιστα, δηλαδή ούτε 1%. Αυτό λες και το οποίο επανελήφθη βέβαια και σε νεότερους χρόνους με την αναγέννηση και με την υποτιθέμενη διείσδυση, ας πούμε, και του το, πολιτισμού και μέσω και με το Βυζάντιο της... που α, όταν πέφτει η πόλη, ναι, άλλοι πηγαίνουν προς Δυσμάς και άλλοι πηγαίνουν προς Ανατολάς. Εκεί πέρα λοιπόν δίνουν τα κείμενα και μας πλακώνουν οι Άραβες μετά σαν μεγάλοι φιλόσοφοι και μαθηματικοί. Και ο Γάλλος που έγραψε το βιβλίο ότι παιδιά δεν ήρθανε, από το Βυζάντιο ήρθε ο Αριστοτέλης στη Δύση, τον καθαίρεσαν από την έδρα του στη Γαλλία, ας πούμε. Ναι. Δεν τολμάς και να τα πεις. Αυτό λέω. Εμείς όμως, ναι, γιατί να το επαναλαμβάνουμε αυτό και να το φοβόμαστε, να το πούμε, ειδικά εδώ πέρα οι δύο μας που μιλάμε. Να το φοβόμαστε, όχι, αλλά απλώς αφήνουμε ανοιχτό ένα παράθυρο ότι ενδεχομένως. Ναι, ήταν. Κοίταξε, να πω κάτι όμως. Δηλαδή, εντάξει, το έλεγε και ο φίλος μου, ο Ρένος Αποστολίδης, που πολύ τον εκτιμούσα κτλ. Τι κοινό έχουμε. Έχει γράψει και εκείνο το βιβλίο στον κάκο, το ξέρεις. Ναι, και φίλος, πολύ ήταν. Ναι, ναι, τι. Τι γνωρίζουν, άπειρες νύχτες τι συζήτησης. Γνωρίζουν νεοέλληνες. Πήγαινες για καφέ και έφευγες, ναι, την άλλη μέρα. Για τον, τον αρχαίο ελληνισμό. Και είναι ένα βιβλιαράκι πάνθινο και είναι όλο κενό. Δεν γνωρίζουν τίποτα. Απλώς ψωνιζόμαστε εις βάρος, ας πούμε, ονομάτων. Έτσι. Και, αλλά απαντούσε, γιατί κάναμε πολλές συζητήσεις και μου λέει, ρε Χρήστο, έχουμε τη γλώσσα, να πούμε. Μας κρατάει η γλώσσα. Μας κρατάει η γλώσσα. Και είναι σημαντικό ότι μας κρατάει τι η γλώσσα. Άλλη χρία αν έχουμε. Διαβάζω, ναι, διαβάζω. Ναι, διαβάζω, βέβαια. Διαβάζω Πλάτωνα και τον καταλαβαίνω. Διαβάζω Όμηρο και τον καταλαβαίνω. Η κόρη μου η μεγάλη, η οποία δεν ήταν καλή στα αρχαία, καθόλου καλή, ας πούμε. Και την είχα κάπου μαντρώσει, θυμάμαι, ας πούμε, κάνανε εκεί του Θουκυδί ένα κείμενο και τη το διάβαζα ένα κομματάκι. Και τη λέω: ρε, Ισμήνη, έχουμε και αρχαιολινικά ονόματα. Εμείς από τις γιαγιάδες, από τη Μικρά Ασία. Ήταν όλες Σαπφό, Ισμήνη, Μαρό κτλ. Ρε, Ισμήνη, καταλαβαίνεις, λέω. Πώς δεν το καταλαβαίνω. Τι λέει, ρε, εσύ, τη λέω. Και μου το είπε. Και έμεινα, γιατί η Σμήνη δεν είναι γραμματική, συντακτικό και τέτοια. Έπιανε τον ήχο, ας πούμε, και την έννοια. Και μου το έλεγε ένας φίλος, μεγαλογιατρός από την Πάτρα. Δεν τα καταλαβαίνουν οι δυτικοί όπως καταλαβαίνουμε εμείς τη γλώσσα. Μα και γι' αυτό και τα έχουν παραποιήσει. Δεν τα καταλαβαίνουν, μου λέει. Εμείς έχουμε την ίδια γλώσσα. Μα γι' αυτό και έχει έρθει η παραποίηση, ας πούμε. Αυτό το έλεγε. Αλλά εγώ θα σου το πω όμως πιο δύσκολα, γιατί λες, ναι, τη θάψαμε και τα λοιπά. Εμείς δεν θάβουμε τώρα την ελληνικότητά μας σήμερα. Προφανώς, προφανώς. Κάθε δεν μέρα. Δεν τη θάβουμε, τα κάθε πάντα μέρα. Δεν έχουμε θάψει. Μα μην νομίζεις, ναι, και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού, επιτεύγματα που έχουν κάνει, που έχουν σκεφτεί Έλληνες επιστήμονες, που έχουν Έλληνες γιατροί, που έχουν πετύχει, θα χαθεί. Δηλαδή μετά από 100 χρόνια το ψάξεις, δεν θα είναι πουθενά γραμμένο. Εντάξει, κάπου λέει και ο Αξελός, ας πούμε, που το είχα διαβάσει. Θα μου πεις πάλι ότι αριστερίζω. Πας, ναι, από εκεί το πας. Όχι, έλα, ναι, έλα. Εντάξει, διανοούμενοι είναι αυτοί. Δεν ήταν αριστεροί, μωρέ. Έτσι λέγανε για να περάσουν. Την ώρα. Όχι, να περάσουν στη μόδα. Διανοούμενοι, άμα διαβάσει τώρα Καστοριάδη και Αξελό, ας πούμε. Τι αριστερό. Πες μου για τον Αξελό, είναι σημαντικό. Ναι, κάπου σημαντικό. Λέει ότι στο τέλος τίποτα δεν μένει, λέει. Ακόμα, ας πούμε, και τα μεγάλα ονόματα θα σβήσουν, ας πούμε. Πάντως, έχει σημασία να πούμε ότι οι λαοί και οι πολιτισμοί έχουν συνέχεια. Αν είχαν σκεφτεί κάτι τέτοιο στο Σουδάν ή στην Αγκόλα ή οπουδήποτε αλλού στο Αφγανιστάν κλπ. Θα το έβλεπες και σήμερα και μετά να το είχαν και στην πορεία να το είχαν και στο Μεσαίωνα να το συνέχιζαν και αλλού. Μην με πας εκεί γιατί θα πω πράγματα που δεν θέλω να πω. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πάντως δεν είσαι ο παδός της Μαύρης Αθηνάς από ό,τι καταλαβαίνω. Με τίποτα. Με τίποτα. Να είμαι ο παδός της Μαύρης Αθηνάς. Πώς να είμαι ο παδός της Μαύρης. Του Ατεντοκούμπο είσαι. Πώς να είμαι ο παδός της Μαύρης Αθηνάς. Όχι, λέω για τον Ατεντοκούμπο. Τέλος πάντων, εντάξει, άστο. Εντάξει. Εγώ θα έπρεπε να είμαι
όχι πολίτες όλου του κόσμου, ο πλανήτης ήταν ευκολότερο για μένα. Ας πούμε. Αλλά εσείς οι Λάκωνες είχατε μια ιδιαίτερη λατρεία στην Αρτέμιδα, επειδή την έφερε ότι την πιο πριν. Αρτέμιδα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί και δυστυχώς σήμερα για να πάει κανείς στο ναό της. Δεν σου είπα το περιστατικό την άλλη φορά. Θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Δεν σου είπα το περιστατικό. Όχι. Α, πήγαινα πριν από 2 χρόνια. Μέσα στην πόλη της Σπάρτης, έτσι. Ναι. Και λέω, παιδιά, ρε, θέλω να πάω μέχρι το ναό της Ρωθίας Αρτέμιδος. Ένα να σας πάει. Μου λέει, έτσι και έτσι, αλλά τρελός. Μου λέει, που θα πας. Του λέω, τι, γιατί θα σου σπάσουν το αυτοκίνητο, μου λέει, ή... Δεν είπε η Ρωμά. Πέρα. Δεν είπε η Ρωμά. Είπε τη λέξη που λέει ο Παλαμάς, αλλά εγώ τον Παλαμά. Και ήρθαν οι Αιγύπτιοι, οι βυθισμένοι στα ξύγη του, το ξύγημα κτλ. Το έχω βάλει σε ένα βιβλίο μου αστροφυσικής που το έβγαλα το 1982 στην Αγγλία, στη Χαϊδελβέργη. Συγγνώμη. Και μάλιστα το σχολίασαν και ευμενώσει κριτικές ότι βάλαμε, ας πούμε, είχα βάλει ένα Παλαμά και έναν Ελίτη στο δεύτερο μέρος. Και λέω τώρα οι Αιγύπτιοι που ήρθαν και είναι βυθισμένοι στα ξύγη του το ξύγημα και που βλέπουν τα μυστικά των άστρων και που βλέπουν τις μοίρες τους χάρους και τις ζωές και τα λοιπά, δεν θα τους λέμε πια Αιγύπτους, ας πούμε, θα τους λέμε Ρωμά. Τέλος πάντων, γίνονται κάτι πράγματα. Εδώ πια τώρα, έλα εδώ λίγο στο δικό σου πεδίο κατά κάποιον τρόπο. Πώς γίνεται οι λαϊκοί άνθρωποι, η γιαγιά σου στη Σμύρνη, αυτή η ομάδα που ανέφερες, ναι, να μπορούν να λένε καφεμαντία, χαρτομαντία, να κοιτάνε τα άστρα, να λένε μοίρες, να ταυτίζονται με αυτές τις επιστήμες, ξέρεις, με αυτές τις εκφάνσεις και να μην μπορεί να ταυτιστεί κάποιος. Πιστεύω ότι είναι στο άτομο, δεν είναι στη μέθοδο. Πιστεύω ότι το άτομο είναι αυτό το οποίο προσλαμβάνει πράγματα, είναι ας πούμε αυτό που λέμε medium, έτσι διάμεσο, και απλώς διευκολύνεται μέσα από μία μεθοδολογία η οποία μπορεί να είναι έτσι ή αλλιώς. Μπορεί να είναι, ξέρεις, αυτό που είπες. Ναι, γιατί συνήθως είναι οι πιο λαϊκοί άνθρωποι όμως, ίσως οι πιο αγράμματοι, ίσως πιο αμόρφωτοι από κάποιον ο οποίος έχει μάθει και έχει σπουδάσει. Υποτίθεται. Εγώ δεν έχω δει κανένα καθηγητή να μου λέει τον καφέ ή να μου ρίχνει τα χαρτιά, ας πούμε. Όχι. Πάντα η κυραρίτσα της γειτονιάς ήτανε. Ναι, όχι. Τώρα βέβαια τα χαρτιά και δεν ξέρω αν σου βγαίνουν και σένα να πούμε. Δεν έχει σημασία αυτό. Μιλάω. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν λέω αυτό. Κάνει καριέρα όμως η κυραρίτσα. Το λέω εγώ ως καθηγητής από το ενοπτικό πάντως. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κοίταξε. Υποτίθεται ότι αυτές οι ιδιότητες από ότι. Κοίταξε, πέφτουμε τώρα στο να σου απαντήσω εγώ από τη σκοπιά των θετικών επιστημών. Ακριβώς, αυτό θέλω. Ναι, η σκοπιά των θετικών επιστημών σε αυτά τα θέματα είναι πολύ... Σηκώνει ψηλά τα χέρια. Ανηλικρινής, κατ' εμέ. Ανηλικρινής. Και μιλάω για φαινόμενα τα οποία είναι τεκμηριωμένα και τα οποία τα αρνείται. Τα βάζει κάτω από το χαλί. Εντάξει, και σου λέει, ας πούμε, οι καταστάσεις τις οποίες εσύ... Προσλαμβάνεις κάτι, κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις, ας πούμε, αρχίζεις και μιλάς μια γλώσσα η οποία είναι αρχαία Αιγυπτιακά. Ή αρχίζεις και περιγράφεις. Έχω ζήσει, ήμουν μέλος της εταιρείας ψυχικών ερευνών στην Αγγλία, ας πούμε, και μας κάνανε τα sessions και με ταινίες, μαγνητοταινίες, από φανταστικές καταστάσεις. Λεγόμενες Bloxham tapes, ήταν ένας Bloxham υπνοτιστής, που άκουγε στον τύπο, ας πούμε, εν υπνώση, και ήταν στην αμαχία του Τραφάλγκαρ και του χτυπούσε μια οβίδα το πόδι και χτυπούσε και ούρλιαζε και φώναζε, αλλά μιλούσε σε διάλεκτο που μιλούσαν οι ναυτικοί του Τραφάλγκαρ. Ή καταστάσεις που περιέγραφαν κάτι τα οποία απεδείχθησαν ότι έτσι είναι. Έχουμε και στην Ελλάδα εδώ. Και τα θεολογικά και αυτά που είπες, ότι είναι το ίδιο. Ο τρόπος σύλληψης είναι. Δεν έχει σημασία η επένδυση, αν είναι θεολογική ή αν είναι αρχαιολογική. Ναι. Ναι. Αυτό πάμε, σου λοιπόν. Λένε λοιπόν οι κατεστημένοι ψυχιατρικοί, σου λέει απλώς βάζει μία λεξούλα. Μια λέξη κουβέρδα και σου λέει κρυπτομνήσια, κρυπτομνησία. Κάπου το έχεις διαβάσει και δεν το θυμάσαι και σε μια κατάσταση χαλάρωση κλπ. Αρχίζεις και λες για την αμαχία του Τραφάλγκαρ. Με εκείνη τη γλώσσα εκείνης εποχής. Με εκείνη τη γλώσσα, ναι, το έχεις διαβάσει. Τώρα κάπου. Το έχεις διαβάσει, έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο. Ομολογώ, δηλαδή. Επειδή το έχω ψάξει το θέμα και έχω εμπειρίες και βιωματικές, εγώ έχω βιωματικές εμπειρίες σε τέτοια θέματα, ας πούμε, το λεγόμενο crisis apparition, που πεθαίνει κάποιος, ας πούμε, και πριν τη στιγμή εκείνη σου εμφανίζεται. Μπαπ, μου έχει έρθει κατά μούτρα, ας πούμε. Σε μια κατάσταση φοβερή. Άμα θέλεις να στην πω κιόλας, δηλαδή. Να βέβαια, ναι, να μου την πεις. Κοίταξε, είμαστε στην Νότιο Αφρική και κάναμε παρατηρήσεις. Και γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος ήταν από τους πατέρες της φασματοσκοπίας, μεγάλο όνομα, δισέγγονος του Θάκερεϊ, του λογοτέχνη Θάκερεϊ.
Ο Θάκερ, λοιπόν, τον γνωρίσαμε γιατί είχε σχέση με μια Ελληνίδα, έπαιζε και τάβλη, ξέρεις, ήταν ωραίος, ένας Εγγλέζος λεπτός, ευγενικός, στην Νότιο Αφρική βέβαια, με το Apartheid τότε και λοιπά, μιλάμε δεκαετία του 70. Λατσιστόμουτρο, κιλόμουτρο και τέτοια πράγματα γνωστά, αλλά τέλος πάντων πάμε. Τέλος πάντων, αυτά. Ο Θάκερ. Πήγαμε, ήμασταν στη ζούγκλα μέσα στη Νότιο Αφρική, κάναμε παρατήρηση, το γνωρίσαμε εκεί. Ήταν το προηγούμενο team που έκανε παρατήρηση. Μετά ερχόμασταν εμείς από την Αγγλία με Εγγλέζο ήμουνα. Έφυγε αυτός, μου λέει: όταν κατεβείτε στο Cape Town, θα σας πάω να δείτε το Cape Town. Ωραία. Μας πήγε ο άνθρωπος, μας γύρισε. Στο Cape Town έχουν ένα λοφίσκο και πάνω έχουν κάνει ένα έκτρωμα απομίμηση του Παρθενώνα. Έκτρωμα. Τέλος πάντων, ο Θάκερ λοιπόν το έβλεπε αυτό σαν το εντυπωσιακότερο σημείο του Cape Town. Του Cape Town. Και έλεγε λοιπόν εκεί, είχε σηκώσει και τα μάτια του, θυμάμαι, θετικών επιστημών. Κατασκεύαζε φασματογραφίες, βαθιά θετική επιστήμη. Και θυμάμαι που είπε έτσι σε μία είδος εκστατική, μας μιλούσε για τον Cecil Rhodes, ξέρεις, Ροδεσία, ο ιδρυτής της Ροδεσίας, ο οποίος ήταν ένας adventurist, ας πούμε, τυχοδιώκτης. Αλλά εντάξει, ας πούμε ότι ήταν adventurist και θαραλέος και όλοι αυτοί είχαν και θετικές ιδιότητες. Και θυμόταν λοιπόν και τον υμνούσε αυτόν, γιατί αυτοί ήταν οι ιδρυτές τους εκεί, οι πατέρες. Και ιδάλματά τους. Ήταν ιδάλματά τους. Και λέει, αναρωτιέμαι, έλεγε, κοιτώντας τον Παρθένα, πού να είναι η ψυχή του τώρα. Και λέω από μέσα μου, κοίτα να δεις, λέω, θετικός επιστήμων και λοιπά, και μιλάει για ψυχές. Μπράβο, λέω, Θάκερε, εντάξει. Φύγαμε και τα λοιπά, μετά από 2 χρόνια. Είμαι στο Μάντσεστερ, στο σπίτι μου, να πούμε, κάτω. Οι άλλοι είχαν κοιμηθεί επάνω και εκεί στο τζάκι μπροστά, 2 η ώρα το βράδυ. Και είμαι σε μια κατάσταση, όχι κοιμισμένη, καθόλου κοιμισμένη. Και ξαφνικά μου έρχεται μέσα στο μυαλό μου, Θάκερε, αυτή η σκηνή ακριβώς. Δεν τον είχα ξανασκεφτεί ποτέ. Κάνω έτσι, λέω, τι σκέφτομαι, λέω, τι η ψυχή του και τι αυτό, πάω να κοιμηθώ, πάω κοιμάμαι. Πάω το πρωί στο department, στην αστρονομία, ανεβαίνω, όπως ανεβαίνω, ανέβαινε και τις σκάλες, ήταν 6, στον 7ο ουρανό είμαστε εμείς, αλλά εγώ τα πήγαινα με τις σκάλες, ας πούμε, κάθε μέρα. Όπως ανεβαίνω στον διάδρομο, ας πούμε, βλέπω τον Εγγλέζο με τον οποίο είχαμε πάει στη Νότιο Αφρική και έβγαινε από τα τηλέτυπα. Τότε είχαν τηλέτυπο, 1978 ήταν. Κρακ, κάναν στο δωμάτιο εκείνο και έβγαζε το χαρταδούρα από το τηλέτυπο, ας πούμε. Να βγαίνει με ένα χαρτί, με βλέπει στο διάδρομο και μου λέει πάνω από τα γυαλιά του: μου λέει, το Θάκερ, το θυμάσαι? Του λέω, πέθανε. Πού το ξέρει, μου λέει, τώρα ήρθε η είδηση. Του λέω, θα σου πω στο coffee break, του λέω. Τώρα πε μου, αυτό τι ήταν? Λοιπόν, έλαντε, θα σου πω. Πού να δεις το παρακάτω. Θα σου πω, του λέω, στο coffee break. Ο Εγγλέζος αυτός, επειδή ήξερε ότι εγώ τα έψαχνα αυτά, είναι περίεργη η ράτσα η Εγγλέζη, έτσι, μου έκανε αστιάκια. Του λέω, ήταν στη Θάσο ο πατέρας μου, γιατί τα γράφω και σε αυτά του αυτού. Ήταν περιστατικό με αυτό, μάλιστα λέγανε, του λέω, ότι περνάνε κουταλάκια μέσα από τα τζάμια και τα βρίσκαν από κάτω. Μου λέει, είχαν ξεχάσει να πούνε ότι ήταν ανοιχτό το παράθυρο. Μου έλεγε κάτι τέτοιο. Τα γνωστά, ναι. Ναι. Η γνωστή, πάμε στο coffee break. Η γνωστή αντιμετώπιση που πρέπει να κάνει φεδρή την παρατήρηση. Πάμε στο coffee break, λοιπόν, του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει, να σου εξομολογηθώ κάτι, μου λέει. Ο πατέρας μου, λέει, με τη μάνα μου δεν τα είχαν καλά. Ο Εγγλέζος, αυτός που ήταν αυτός. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, λέει, η μάνα μου πήγε και του πέταξε όλα τα ρούχα. Τα πέταξε από το σπίτι, ας πούμε, κάλτσες, παπούτσια κτλ. Το πουλήσαμε, μου λέει, το σπίτι αμέσως και φύγαμε. Και στις πρώτες 15 μέρες ήρθαν οι άνθρωποι και μας λέγανε τι γίνεται εδώ. Βλέπουμε ένα γερό και περιέγραφαν, μου λέει, τον πατέρα μου να ζητάει τα πράγματά του στα συρτάρια, γιατί μου πετάξατε τα πράγματα. Αυτό μου είπε, αυτός που μου είπε ότι ξεχάσανε, μάλιστα, να πούμε... Ναι. Τώρα, 2 πράγματα ερωτήσεις. Πρώτον, πώς γίνεται αυτή η ταύτιση, χωροχρονική ταύτιση, η μετάβαση, και πώς γίνεται να γελιοποιείς μια τέτοια κατάσταση για να βγάλεις άμυνες, για να μην δώσεις. Εντάξει, το πώς γίνεται για να βγάλεις άμυνα είναι λογικό. Να σου πω, τέτοια περιστατικά που συζητάμε. Άπειρα. Όλοι έχουμε στη μάνη, να πούμε, τα ακούω κάθε τόσο και σύγχρονα. Με crisis apparition, αυτό που λένε η εμφάνιση, δηλαδή που εμφανίζεται τη στιγμή της κρίσης αυτό. Ναι, υπάρχουν αυτά. Ο πρώτος βέβαια που το νιώσε αυτό και είναι καταγραμμένο είναι ο Πυθαγόρας.
Ο Πυθαγόρας. Που ένιωσε στην Ιταλία. Όχι μόνο αυτό. Ο Πυθαγόρας ήταν ο πρώτος που έκανε και το λεγόμενο τραπεζάκι του Πυθαγόρα. Αυτό που λέμε το Ouija board. Ναι. Αυτός το πρώτο έκανε, ας πούμε. Ή τουλάχιστον από ιστορικές πηγές που έχω διαβάσει. Γραπτές πηγές. Στον Πυθαγόρα, ας πούμε, αποδίδεται το Ouija, το Ouija board. Αυτό που λέμε εμείς στο πιατάκι. Ναι, αλλά αυτός βλέπει στην Μεγάλη Ελλάδα που είναι στον Κρότονα, που βλέπει ότι ο δάσκαλός του πεθαίνει στη Σύρο. Και τρέχει να πάει να το συναντήσει και τον προλαβαίνει. Πού ήξερε, ποιος του έδωσε το μήνυμα ότι πεθαίνει ένας άνθρωπος με τον οποίο ήταν τόσο στενά συνδεδεμένο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια κβαντική σχέση για να τα βλέπεις αυτά. Έτσι, θα πρέπει να έχεις μια σχέση Κοίταξε, με αυτό ναι, που σου στέλνει το μήνυμα. Τώρα, η κβαντική σχέση είναι μια άλλη λέξη κουβερτά, ας πούμε, γιατί προσπαθούμε. Πώς να την πω για να επικοινωνήσουμε, ναι, τι λέω. Προσπαθούμε, ας πούμε, να θεωρήσουμε ότι η κβαντική φυσική έχει επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν το έχει. Όχι, δεν ναι. είπα αυτό. Ναι. Θες να πεις ότι υπάρχει μια υπερφυής σχέση είναι αυτή. Κοίταξε, τα όρια της επιστήμης είναι αυτά. Τα όρια της επιστήμης. Τι θα πει δηλαδή, τα ξέρει όλα η επιστήμη, ας πούμε, δεν τα ξέρει. Πολύ λίγα πράγματα γνωρίζει. Απλά γιατί τα αρνείται, μου λες. Εντάξει, η δικαιολογία είναι ότι θέλει σκληρές αποδείξεις. Από την άλλη μεριά υπάρχουν τόσα και τόσα καταγεγραμμένα μαρτυρίες και το ένα και το άλλο για πάρα πολλά θέματα. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν όχι σκληρές αποδείξεις, χάρτινες αποδείξεις και τα έχει κάνει αξιώματα. Μπράβο. Εδώ υπάρχουν Νομπέλ τέτοια. Έτσι. Έχουν πάρει Νομπέλ για αποτυχημένες ιατρικές θεραπείες. Αυτό λέω. Έχουν, και δηλαδή, τα είδαμε και πρόσφατα αυτά τα papers που ακυρώθηκαν. Κοίταξε, είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση αυτό, ας πούμε. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Στο στατιστικό λάθος. Το στατιστικό λάθος ή μήπως, ας πούμε, η στατιστική είναι πάντα λάθος. Τελικά, εσένα η φιλοσοφία, γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι ένα φιλοσοφικό έργο, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ούτε λογοτεχνία. Ούτε ιστορία. Για το ενοπτικό μέλλον. Ναι, 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 ναι. Αυτό που συζητάμε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το που μας έχει βγάλει όλα αυτά που συζητάμε. Το σημαντικότερο που έχω κάνει στη ζωή μου, νομίζω ότι είναι αυτό. Ναι, αλλά εσένα η φιλοσοφία σου προκύπτει ως το άλλο ποδάρι για να πατάς και να στέκεσαι, να ισορροπείς, να είσαι όρθιος από την πολλή επιστήμη που έχεις πάει στο κεφάλι σου, την πολλή αστρονομία και αστροφυσική που πρέπει να ήσουν ακριβής, ακριβέστατος με νούμερα, με αριθμούς, με μυρογνωμόνια κλπ. Και ήθελες και κάπου αλλού να πατήσεις. Δεν ήμουν ποτέ έτσι. Δηλαδή, κοίταξε. Για δεν μπορείς να αστροφυσικός, δεν μπορείς να λες περίπου. Όχι, αυτό το λέει ο Ζουράρης. Σου έχω πει το περιστατικό με τον Κώστα τον Ζουράρη. Ο οποίος είχε μια φορά βγάλει αυτή την θεωρία του συναμφότερων. Αυτό που λες. Ότι δεν πειράζει, καλοί είμαστε εκεί. Οι Έλληνες δεν χρειάζεται, ας πούμε, στο περίπου κλπ. Είχε έρθει και τα έλεγε στην Πάτρα κάπου σε μια ανοιχτή εκδήλωση. Πολύ ωραία, ένας Μάιος είναι. Όταν ήρθε η ώρα των ερωτήσεων, του λέω: ρε Κώστα, φορούσε γυαλιά. Τα γυαλιά που φοράς, του λέω, με το συναμφότερο τα βγάλες ή πήγε ο γιατρός και στα μέτρη και σου είπε τόσο. Οπότε πάγωσαν εκεί, ας πούμε, μου σου δεν μπορούσε να απαντήσει. Έλα ντε, μετά πάω στον πατέρα μου και του λέω, ξέρεις, ο Ζουράρης αυτό και αυτό, ας πούμε, και γελούσα. Α, μου λέει, μην το πολύ λες, γιατί στο δύσκολο καιρό, ξέρεις, στο μοναστηράκι απλώνανε ζευγάρια γυαλιά και πήραμε και τα δοκιμάζαμε έτσι και βλέπαμε ποιο μας κάνει. Λοιπόν, εντάξει, ναι, όχι. Και το ένα και το άλλο. Δυστυχώς είναι έτσι και αλλιώς. Θέλεις να πατάς σε ένα στέρεο έδαφος για να δεις τα αστέρια, αλλιώς κουνούνται τα πάντα, ας πούμε. Έτσι, δεν γίνεται διαφορετικά. Από την άλλη μεριά, εγώ προσωπικά έχω καταλήξει ότι όλα αυτά γίνονται για τη γυναίκα. Α. Ναι. Α. Αυτά. Έτσι νομίζω. Δηλαδή ότι έχω και πείμα σε αυτό παλιά. Τα Ολυμπιακά πείματα. Έχω τρία στην Ολυμπία. Κότινος νίκης η γυναίκα. Και έχω ξεκινήσει και αναφέρεται στον οπτικό αναλυτικά από τον Αμφορέα με τον Πέλοπα. Έχεις δώσει και τον ορισμό του ανδρός. Ναι. Με τον, αυτό είναι πολύ πρόσφατο, χθεσινός. Ναι, ναι. Με τον Πέλοπα, με τον Ινόμαο, τον Μυρτήλο και την Υποδάμια. Όπου οι Ολυμπιακοί αγώνες συντέθηκαν επάνω σε μια απάτη. Έτσι, δηλαδή ο Ινόμαος με το άρμα, ας πούμε, σκότωνε όλους τους μνηστήρες Υποδάμιας, γιατί είχε το άρμα καλύτερο αυτός και τους νικούσε πάντα και το στυλ ήταν άμα με νικήσετε θα πάρετε την Υποδάμια. Και ο τύπος, ο Πέλοπας, ο οποίος ήταν και από ανατολή μεριά ηλικία, κάπου Φρυγία που ήταν. Δεν πλήρωσε... ανατολή ηλικία και Φρυγία. Ανατολή ανατολική ήταν. Πλευρά της Ελλάδας, είναι στη Μικρά Ασία μας. Είναι πλήρωσε, ηλικία, μισό λεπτό να το πω, είναι από τους λύκους, τον βασιλιά του Λύκου των Αθηνών. Πλήρωσε τον,
αυτόν που κρατούσε τα ηνία, τον ηνίωχο να πούμε, άλλαξε τη σφήνα και την έκανε κέρινη και τον σκότωσε στην αρματοδρομία των Ηνώμων και του πήρε την υποδάμια και έκανε την Πελοπόννησο και έκανε και την Ορσολία. Τα γράφω αναλυτικά αυτά στον οπτικό, σαν ένθετα όταν φτάνουμε στις περιπτώσεις αυτές. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι και εκεί έχω γράψει, είναι κότινος νίκης η γυναίκα, ας πούμε, ναι. Δηλαδή αυτό θεωρώ εγώ, ότι πολλά γίνονται, ας πούμε, για το θείο αυτό το... Και την Ελένη, το ίδιο πράγμα, δεν είναι. Την Ελένη, βέβαια. Την Ελένη, η Ελένη είναι και πατριώτησά μου, οπότε δεν έχω καμία αντίρρηση, ας πούμε. Εκεί έξω, ναι, εκεί γεννήθηκε, ας πούμε, ναι, στην Πέφνο, ας πούμε, και τα λοιπά. Έχουν και ένα, ναι, εκτός αν διαφωνήσει εκεί, ας πούμε, στο που γεννήθηκε. Όχι, ναι. Και ένα μικρό αγαλματάκι εκεί πέρα. Αλλά... της κακιάς ώρας. Της κακιάς ώρας, ναι. Αλλά υπάρχει πάντως, τουλάχιστον από το να μην υπάρχει. Αλλά ναι. Εδώ είναι και ένα άλλο θέμα. Δεν ήταν μόνη της. Τι εννοείς δεν ήταν μόνη της? Δεν γεννήθηκε μόνη της. Αλλά... Ήταν δίδυμη. Ναι. Τι ναι, με ποιον? Με ποιον ήταν δίδυμη? Κάστορ και ο Πολυδεύκης δεν είναι δίδυμη. Δίδυμη ήταν ο Κάστορ. Όχι, δεν είναι. Τουλάχιστον εμείς έτσι του θεωρούμε στη Λακωνία. Εσείς και όλος ο κόσμος και όχι, τους θαυμάζουμε. Γιατί έχω υπάρχει πάντα η δίδυμολατρία. Τις δύο πρώτες ανεμογεννήτριες που μου καρφώσανε μπροστά στο βουνό που μένω στη Μάνη, τους έβγαλε εξ ανάγκης Κάστορ και Πολυδεύκης για να μπορώ να τους αποδεχθώ. Κατά μια συμβατική έννοια, έχουμε δίδυμολατρία σε όλες τις. Ξεκινάει από την ελληνική και μετά έχουμε και στις εβραϊκές και στις αβραμικές θρησκείες κλπ. Υπάρχει πάντα η δίδυμολατρία. Έτσι. Ναι. Όμως ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης δεν είναι δίδυμοι. Πόθεν τεκμέρεται αυτό, ας πούμε? Από τη γενεολογία. Από το αυγό που έρχεται στη Ραφίνα και γυρνάει πίσω για να το... Να... Η Ελένη γεννιέται μαζί με τον Κάστορα. Και μετά γεννιέται ο Πολυδεύκης και είπαν ότι είναι δίδυμοι γιατί μεγάλωσαν μαζί. Θέλω να πω λοιπόν ότι πέρα έχω μια οτοκία. Ναι, εντάξει, τώρα πέφτουμε και σε... Και σε παρθενογενέσεις μου φαίνεται, ας πούμε. Ναι. Δύσκολα πράγματα. Εσείς οι Λάκωνες τα έχετε εκεί πέρα κάτω. Ναι, τα έχουμε. Κοίταξε, οι Λάκωνες είναι περίεργοι. Εμείς οι Λάκωνες, οι περισσότεροι Μανιάτες είναι μετά την πτώση της πόλης. Είναι βυζαντινές οικογένειες που έχουν πάει κάτω. Έτσι, και αυτοί που λέμε Μανιάτες είναι βυζαντινές οικογένειες. Έτσι. Οι πρωτογενείς. Μάλιστα μεγάλες. Ναι, μεγάλες βυζαντινές οικογένειες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εμάς οι δικοί μας δεν είναι προσωνύμια αυτά για να διαχωριζόμαστε. Εμείς ήμασταν κοντό στα βιβλία, ας πούμε, από την οικογένεια. Στεφανόπουλος και ο πρόεδρος, δηλαδή Στεφανόπουλη. Κοντοστάβλος ήταν αξίωμα στην αξίωμα. Κοντοστάβλ, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο αρχηγός του υπηκού της... Που φρόντιζε το ναι, το οποίο ήταν στην ουσία φράγκικο και το πήραν οι Βυζαντινοί και το κάνανε. Γιατί ξεκίνησε ως Κοντοστάβλ και το έκαναν Κοντοστάβλος. Από το Κόμις. Αυτό πήγε αντιδάνειο. Mm-hmm. Από ό,τι έχω διαβάσει δηλαδή σε αυτόν τον τίτλο. Αλλά ήταν Κομνηνοί, ήταν οι πολλοί. Αυτοί που φύγανε και πήγανε στο Ρώμα και ο Ναπολέων, η καταγωγή του ήταν Στεφανόπουλοι. Αυτοί οι Κομνηνοί ήταν. Υπάρχει ολόκληρη πραγματεία από την Μαρία. Γιατί μου ξέρετε τώρα από εκεί που πήγαινε στην μυθολογία και σε αυτά τα ωραία που έχει γράψει για την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Λακωνία. Η αρχαία Ελλάδα έχει μέσα πολύ αρχαία Σπάρτη, έχει κριτομινοϊκό πολιτισμό, έχει όλους τους θεούς των Ελλήνων, αλλά βέβαια έχει και το αποκρυφιστικό κομμάτι, εκτός από την επιστήμη, δηλαδή τον χώρο και τον χρόνο. Εδώ πάμε. Υπάρχει μια ολόκληρη πραγματεία για τον χρόνο, Φερρυππίν. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι ο χρόνος τελικά, τη διαίρεση. Αυτό το έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος, που λέει, άμα μου πείτε, ξέρετε τι είναι ο χρόνος, ξέρω, αλλά άμα μου πείτε να το εξηγήσω, δεν ξέρω. Κοίταξε, ο χρόνος, δηλαδή, ούτε καν έχουμε συλλάβει την απλή περίπτωση, όταν λέμε χρόνος, στην ουσία συγκρίνουμε δύο κινήσεις. Μια διαίρεση. Έχει ένα ρολόι και πάει το ρολόι, τι κάνει, είναι μια κίνηση. Γυρίζει γύρω-γύρω και τριγύρω. Και λες, εγώ έκανα, ας πούμε, μια διαδρομή. Όταν έκανε το ρολόι, αυτήν τη διαδρομή. Ναι. Είναι σύγκριση διαδρομών επί της ουσίας. Από εκεί και ένα πέρα. Κλάσμα. Ναι. Ωραία. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος σαν έννοια έχει άπειρες διαστάσεις σαν πρόσληψη. Δηλαδή μπορεί και να μην υπάρχει από αυτήν την έννοια. Κατά τον Κάντ υπάρχει, διότι τον έχουμε μέσα μας υποσυνείδητα, όπως και πολλά άλλα τα οποία λέει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ή το χωροχρονικό συνεχές μπορεί να είναι συντιθέμενο με τον χώρο αυτόματα, διότι όταν δίνεις ένα ραντεβού, ας πούμε, δεν λες μόνο το χώρο. Ας πούμε, πρέπει να βάλεις και την χρονική. Τι ώρα θα το συναντήσεις. Ναι, αλλά εκεί ο χρόνος θα έχει γρήγορα ή αργά, ανάλογα με το θα αργήσει το πρόσωπο ή δεν θα έρθει. Με το γρήγορα ή αργά, με την κοινωνική αντίληψη του χρόνου, που το γρήγορα ή αργά ποικίλει από χώρο σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή, με
την ύπαρξη βιολογικών ρολογιών μέσα σου, τα οποία είναι διαφορετικά, δεν πηγαίνουν όλα το ίδιο, δεν είναι συντονισμένα, με την νεότερη αίσθηση της φυσικής περιχρόνου, όπου το ταυτίζει με ένα πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο είναι δισερμηνευτό, με την έννοια του πεπρωμένου ότι όλα μπορεί να είναι κάρτες οι οποίες πέφτουν η μία μετά την άλλη και σου δημιουργούν την χρονική διάρκεια. Έχω μια πολύ μεγάλη ανάλυση για το χρόνο. Άρα έχουμε πάλι μια κινούμενη άμμο. Πάλι έναν ορισμό συμβατικό. Μα και στο χώρο έχουμε, όχι μόνο στο χρόνο. Και στο χώρο. Και στο χώρο έχουμε. Να σου λένε πολλών διαστάσεων και τα λοιπά. Τι. Ναι, και το ανεπτικό έχει αυτή την αίσθηση και το λέω κάπου ότι... Ο Πλάτωνας τώρα είναι πατέρας αυτά, ας πούμε, κατάλαβες, σε σπρώχνει, δηλαδή στο χώρο. Είναι καταρχάς το τι προσλαμβάνεις. Προσλαμβάνεις και το είχα πει για άλλους λόγους αυτό, το πώς αποκρύπτεται μια πληροφορία χωρίς να λες ψέματα. Που δείχνεις αυτό και λες δεν λέω ψέματα, το βλέπεις αυτό, έτσι είναι αυτό το βιβλίο. Δεν σου πει μόλις την πληροφορία. Άμα στο δείξω έτσι, είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά ψέματα δεν έχω πει αν στο δείχνω έτσι ή έτσι ή έτσι. Ναι. Μπορεί να είναι λοιπόν. Το κάθε τι, ας πούμε, είναι μια γραμμή στο χώρο και πας και την προβάλλεις στον τοίχο, προβολική γεωμετρία. Γιατί λες αυτή είναι γραμμή, αλλά αυτό είναι ένας άξονας επάνω στο χώρο. Φαντάσου τώρα χώρους οι οποίοι ανεβαίνουν. Ο Ουσπένσκι τα είχε πει αυτά με τον Γκουρτζίεφ, η σχολή, ξέρεις, ο Ουσπένσκι, που έκανε κάτι πολύ ωραίες προσομοιώσεις και έλεγε: φανταστείτε ότι είστε δυσδιάστατοι. Δεν είστε τρισδιάστατοι άνθρωποι, κινείστε πάνω σε μια επιφάνεια. Και πάτε και βλέπετε εδώ στην ακτή ένα χρώμα το οποίο αλλάζει. Τώρα θα δω πώς αλλάζουν τα χρώματα που λέει και η Λεωνόρα. Τη Λεωνόρα την είχα γνωρίσει μικρούλα, διαφορετικά ήταν η αστρονομία, την είχε φέρει ο Γιάννης σε μια εκδήλωση κλπ. Και ήταν μικρούλα χρόνια, χιλιάδες χρόνια πριν, ας πούμε. Και λέει: ενδιαφέρεται η κόρη μου, λέει, για την αστρονομία κλπ. Και με κοίταζε αυτό μικρό και τώρα τραγουδάει. Και λέει: τώρα θα δεις πώς αλλάζουν τα χρώματα. Να δεις πώς αλλάζουν τα χρώματα. Βλέπετε, λέει ο Σπένσκι, ξαφνικά στον ορίζοντά σας να αλλάζουν τα χρώματα. Να γίνεται μπλε, κόκκινο, κίτρινο κτλ. Και αρχίζεις και το μεταφράζεις εσύ, ας πούμε, σαν κάτι το πολύ περίεργο. Και δεν μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κουρτίνα, ένα παραπέτασμα, το οποίο είναι βαμμένο σε γραμμές κόκκινο, μπλε, κίτρινο και απλώς κάποιος σου το κατεβάζει σιγά σιγά και αλλάζει το χρώμα. Δηλαδή, σου δίνει μια άλλη αίσθηση, ας πούμε, του τι σημαίνει να είσαι σε μια άλλη διάσταση. Εσύ είσαι αμοιβάδα, δεν μπορείς να δεις την τρίτη διάσταση ότι υπάρχει κάτι κάθετο που σου κουνάει αυτό το πράγμα. Και δίνεις άλλες ερμηνείες για το τώρα θα δεις πώς αλλάζουν τα χρώματα. Αλλάζουν τα χρώματα γιατί αγαπώ και τα βλέπεις διαφορετικά. Όχι, γιατί σου κατεβάζουν την κουρτίνα που είναι γραμμένη, άμα το δεις στην τρίτη διάσταση. Και μετά μιλάμε για την τέταρτη, για την πέμπτη, για την ενδεκάτη διάσταση, για τις χορδές, γιατί αντεβρέστο και διότι τελικά. Εντάξει, έχω γράψει και κάτι, το γράφω, γιατί είναι και το κοσμολογικό θέμα, το θέμα του χώρου που και αυτό αναλύεται. Ο χώρος και χρόνος, ένα βιβλίο που έχω βγάλει, είναι μέσα από το ενοπτικό. Η μαγεία του εγκεφάλου και αυτό μέσα από το ενοπτικό, όπως και η απόκριφη γνώση μέσα από το ενοπτικό. Αλλά κάπου λέω για τα παράλληλα σύμπαντα. Η θεωρητική αντιμετώπιση κοσμολογική σε οδηγεί σε σχιζοφρενικές καταστάσεις, σε οδηγεί σε πολλαπλότητες, σε οδηγεί το να πεις ότι υπάρχουν πολλά σύμπαντα και παράλληλα σύμπαντα, σε οδηγεί να λες, γι' αυτό σου λέω ότι η λογική είναι συζητήσιμο τα όρια της, ο Βίτγκενστάιν το έχει βέβαια αναπτύξει αυτό, μα η επιστήμη σαν απότοκος της λογικής, θα πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί η επιστήμη στηρίζεται στη λογική, αλλά η λογική μπορεί να έχει τρύπες, ας πούμε, πολλές τρύπες. Ναι, και λες τώρα, αυτό το πράγμα έχει κάποια όρια, τα υπερβαίνεις τα όρια αυτά, δεν μπορείς να τα υπερβείς, κάπου αρχίζει και σου λέει ο άλλος για παράλληλα σύμπαντα τα οποία τα ξεκινάμε με μια αυστηρή λογική και βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Ότι έχω και κάποια παραδείγματα έτσι χτυπητά για να είναι τότε που το έγραφα με τα παγκόσμια κύπελα, ότι δεν πειράζει που έχασε η Ελλάδα, κάπου σε ένα παράλληλο σύμπαν έχει πάρει το κύπελο. Το κύπελο. Ναι, όλοι έχουν πάρει από ένα κύπελο τελικά. Για να είναι ευχαριστημένοι. Ναι, για να είναι ευχαριστημένοι. Αυτό είναι βολουνταρισμός. Απλώς λέω βέβαια το πολύ πρακτικό ότι αυτοί που βγάζουν αυτές τις θεωρίες, να πάνε οι καθηγητές, είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια αυτά, να πάρουν το μισθό τους από παράλληλα σύμπαντα. Να πάνε να το ζητήσουν. Για να δούμε. Διότι δυστυχώς υπάρχει και μια πραγματικότητα. Όταν σου έρχεται η εφορία, να πούμε,
και πρέπει να πάνε πληρώσεις. Δεν έχεις διάθεση να σκεφτείς τώρα για το παράλληλο σύμπαν. Έτσι, σαν απότοκο της λογικής. Δηλαδή, ναι, είναι κινούμενη άμμος. Με ρωτάς που στέκομαι. Δεν στέκομαι, μετεωρίζομαι, πετάω. Επιπτερήγων ανέμων. Γιατί λένε επιπτερήγων ανέμων. Κάποια λογική είχε και το πτερήγων ανέμων. Και θεοί πετούσαν. Ίδιον των Θεών. Ίδιον των Θεών, να πούμε. Να. Ένα κομμάτι όμως της ερμηνείας, πάντα, είτε από φιλοσοφική διάθεση το κοιτάς, είτε από επιστημονική διάθεση, είτε από ιστορική, οτιδήποτε άλλο, είναι ο αποκρυφισμός, η αποκρυφιστική διάθεση. Υπάρχει δηλαδή μια διάθεση του ανθρώπου, ναι, να βλέπει πράγματα τα οποία είτε αποκρύπτονται, είτε πράγματι αποκρύπτονται, είτε νομίζει αυτός ότι αποκρύπτονται. Ναι. Και την έχεις μέσα στο ενοπτικό. Ναι, την έχω. Μεγάλοι μαθηματικοί, μεγάλοι επιστήμονες ήταν αποκρυφιστές. Και ο Νεύτων ήταν, ο Γκέντελ, ο Κουρτ Γκέντελ, ας πούμε, μεγάλος μαθηματικός, που λέει ότι οι μεγάλες αλήθειες δεν επιτευγούνται αποδείξεις. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το θέμα ότι νιώθεις κάτι, ότι αυτό είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Ο αποκρυφισμός τώρα έχει πολλές διαστάσεις. Δηλαδή, υπάρχει μια αναλυτική, υπάρχει μια εκτενής, πώς να το πω, όχι άγγιγμα, αλλά μια εκτενής έτσι ανάλυση στην καβάλα. Η οποία καβάλα, ας πούμε, είναι και ποικίλη και ανάλογα με τη γραφή της, μπορεί να είναι καβάλα αποκρυφιστική, μπορεί να είναι χριστιανική, μπορεί να είναι δυτική, είναι ποικίλουν αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν πας στην ουσία, ας πούμε, της πρόσληψης αυτών που κάνουν, βλέπεις ότι είναι η τετρακτής του Πυθαγόρα αυτή. Έχει το σχήμα αυτό του ανάστροφου δέντρου που έχουν και προσλαμβάνουν τις διάφορες δυνάμεις του σύμπαντος και όλα αυτά οι Εβραίοι. Είναι εντελώς πυθαγόρια σύλληψη. Και... Ναι, είναι πυθαγόρια η σύλληψη. Γιατί εγώ όταν έχω το πρωτότυπο. Γιατί και ο Πυθαγόρας αποκρυφιστής ήταν. Ναι, βεβαίως. Γιατί όταν έχω το πρωτότυπο να πρέπει να πηγαίνω σε αντίγραφα και να. Δηλαδή, περισσότερο εντυπωσιάζει ένας καθηγητής να πει αυτό το είπε ο Καντ. Ναι. Αυτό το είπε ο Γκέτε, ναι, και δεν θα εντυπωσιάσει καθόλου άμα πει ότι ο Σόλων τα είχε πει κλπ. Δηλαδή, γιατί προχωράμε, ανεβαίνουμε εμείς. Τώρα, αυτό κάπου όμως λέει και στην Οδύσσια, δεν λέει σε κάποια στιγμή ότι ο Οδυσσέας που ότι το καινούργιο τραγούδι πάντα, ας πούμε, είναι, το πιάνεις έτσι ευκολότερα. Αρέσει, δηλαδή κάπου του βάζεις ένα επίχρησμα, ας πούμε. Ναι, διότι κατά τα άλλα τι, αυτό που είπε ο Whitehead είναι ότι όλη η φιλοσοφία είναι υποσημειώσει στον Πλάτωνα. Αυτό είπε. Και άμα δεις, δηλαδή άμα δεις και το Wittgenstein, πάρα πολλά τα οποία έχει πει, εγώ τον διάβαζα κάπου, γιατί είναι λίγο δύσκολος κάπως, σε κουράζει λίγο, αλλά τα βλέπω, ας πούμε. Μπορεί να είναι επίκτητος, μπορεί να είναι το ένα, μπορεί να είναι το άλλο και τα κόβει. Ο Κοπέρνικος το ίδιο. Έδρα πλατωνικών σπουδών δεν έχουμε καμία στην Ελλάδα, έτσι. Τι έδρα? Έδρα πλατωνικών σπουδών. Όχι, τον Πλάτωνα τον φασίστα τον ανεβάζουν, φασίστα τον κατεβάζουν τον Πλάτωνα. Δεν, ναι, με συγχωρείς. Δηλαδή, άμα πεις κάπου Πλάτωνα, σε κοιτάνε με στραβωμάτι, να πούμε. Βέβαια. Κοίταξε να πεις, είχε κάποιες απόψεις σκληρές. Yeah, ναι. Από την άλλη μεριά, εντάξει, δεν είναι και κάποια τα οποία είχε δίκιο. Δηλαδή, μπορεί να μην θέλει να τα αποδειχθεί. Έχει και ένα ποίημα ο Πάουντ, το έχω και αυτό μέσα για την Άρτεμι. Μόλις διαβάσω ένα ποίημα εκεί πέρα που λέει ότι αυτός ο ίκτος, λέει, σκότωσε την Άρτεμι, λοιπόν, που δεν αφήνει, ας πούμε, τους τοξοβόλους μου, ας πούμε, να σκοτώσουν τα αδύναμα όντα. Έχει, ας πούμε, τέτοιες διαστάσεις. Δηλαδή, άμα δούμε. Αλλά έχω και δύο ωραία ποίηματα μεταφράσει στο Ρώσικα, αυτό που είπαμε το Ρώσικα, για τον Όμηρο και τον Αγαμέμνονα που έχουν. Το έχω στην αρχαία Σπάρτη, επειδή μου είχε εντυπωσιάσει του Γκουμίλεφ και του Μάντελσταμ, τους έφαγε ο Στάλιν και τους δύο αυτούς, πόσο είχε περάσει, μου είχε εντυπωσιάσει, γιατί έχω κάνει μετάφραση, μεγάλο μεταφραστικό έργο στα ωραιότερα ποίηματα του κόσμου, ξέρεις, από 9 γλώσσες, δίγλωσσα όλα, και έχω μεταφράσει ρωσική ποίηση. Πόσο έχει διεισδύσει, αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση και ήθελα να το σημειώσω κάτι, αλλά κάτι μεσολάβησε και δεν το είπα. Η αρχαιοελληνική κουλτούρα και το ελληνικό πνεύμα, το ελληνικό πνεύμα, γιατί να το λέμε αρχαιοελληνικό πνεύμα, σωστά, το ελληνικό πνεύμα στον πλανήτη. Και είδα τους Ρώσους με τι ωραία αυτή, λέει ο ένας στον τύπο με τον Αγαμένο, δεν ξέρω αν βολεύει να το διαβάσω ή αν στο πω. Να διαβάσω, μου αρέσουν αυτά τα ποίηματα των Ρώσων, να το δω, γιατί.
Καλά, είχα και εμπειρίες όταν πήγα στη Σοβιετική Ένωση το 1973 με Ρώσους καθηγητές, οι οποίοι, Σοβιετικούς δηλαδή, Ουκρανούς, Ρώσους κλπ. Με βλέπανε και μου λέγανε Έλληνας υψηλάντης. Μου λέγανε αμέσως μπαπ, κατευθείαν ας πούμε. Με πήγαν στο σπίτι του κτλ. Είχανε την κουλτούρα αυτή. Στην αρχαία Σπάρτη, κάτσε εδώ είναι. Και μου έκανε εντύπωση πόσο οι ομηρικές σπουδές δηλαδή περάσανε μέσα σε βάθος σε αυτούς τους ανθρώπους. Το ένα είναι του Γκουμίλεφ και το άλλο είναι λέει, πολεμιστής του Αγαμέμνονα. Γράφει τώρα, ο Ρώσος. Ο Ρώσος, έτσι. Και θυμάμαι όταν πήγα στη Σοβιετική Ένωση μου λέγανε για τα έπι, για τα αυτά. Ξέραν, είχαν την παιδεία με καθεστώς, έτσι, δικτατορικό, κομμουνιστικό, σοβιετικό, δεν ξέρω τι, την παιδεία τους την είχαν σε αυτά τα θέματα. Μου έκανε εντύπωση. Λέει, την ταραγμένη μου ψυχή καταπιέζει μία ερώτηση περίεργη και φοβερή. Πώς γίνεται κανείς να ζει ενώ έχει πεθάνει ο Ατρίδης, έχει πεθάνει πάνω σε κλίνη η Ροδινή. Όλα όσα ονειρευτήκαμε παντού και πάντα, οι φόβοι και οι προσμονές καθρεφτιζότανε σε εκείνα τα γαλήνια μάτια, ήρεμες, λίμνες, καθαρές. Άφατη δύναμη στα μούσκουλά του, θρύλος στην κάμψη του γονάτου, ήταν σαν σύννεφο ωραίος, ο ηγέτης, ο άρχοντας των χρυσοφόρων Μυκηνών. Εγώ τι είμαι, ένα θράψμα παλαιών αμαρτιών, ένα ακόντιο πεσμένο στο χορτάρι. Έχει πεθάνει ο Ατρίδης, κύρανος όλων των εθνών, και εγώ, ένα σκουλίκι τυποτένιο, είμαι ακόμα ζωντανός. Τα καθαρά νερά της βαθιάς λίμνης γνέφουν. Η ροδαυγή ρίχνει το βλέμμα της επιτιμητικά. Σκληρό, πολύ σκληρό ήταν το άγος να ζει κανείς ενώ τον χάσαμε τον βασιλιά. Λέει ο Ρώσος τώρα για τον Αγαμέμνονα. Και ο άλλος για τον Όμηρο που εκστασιάζεται τα πλοία που πήγανε στο αυτό που στη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα άντε να ρωτήσει τα παιδιά στο σχολείο ας πούμε πού είναι ρε παιδιά αυτός ο κατάλογος των πλοίων και τα λοιπά και να γράφει ο άλλος τώρα Εβραίος ο Μάντελσταμ τον φάγανε στα στρατόπεδα, στα γκουλάκ. Αϊπνίες, διαβάζω Όμηρο με φουσκωμένα τα πανιά. Διάβασα μέχρι τα μισά τον κατάλογο των πλοίων. Αυτή η μακρά εκτεταμένη έξοδος, αυτό το τρένο των γερανών που κάποτε πέταξε πάνω από την Ελλάδα ξαφνικά. Σαν σφήνα γερανών κατευθυνόμενη σε χώρα μακρινή, στις κεφαλές των αρχηγών η αφρισμένη θάλασσα η θεωμένη. Για πού σαλπάρατε, τι θα ήτανε χωρίς Ελένη η τρία σας μονάχη, ο άνδρες αχιή. Κι η θάλασσα και ο Όμηρος, όλο το πάθος τα κινεί. Ποιον από τους δυο τους να ακούσω. Τώρα ο Όμηρος σωπαίνει και η μαύρη θάλασσα βροντοκοπά και αναρριχάται θεριεμένη καθώς βρυχάται και απειχηρεί στο προσκεφάλι μου να έρθει. Πάνω τον πιέσει ο ύπνος. Ναι, αυτά και παντού. Και το άλλο που ήθελα να σου πω, αυτό που λες για το ότι αποκρύπτουν τα ελληνικά κτλ. Από την άλλη μεριά τα προβάλλουν κιόλας. Δηλαδή η διεθνής κοινότητα. Ναι, δεν μιλάω για αυτό. Και οι θετικές επιστήμες να πούμε. Όλη η ορολογία είχα δώσει μια διάλεξη πάνω σε αυτά, η οποία ήταν και βιωματική, ας πούμε. Όλη η ορολογία σε δύσκολους επιστημονικούς όρους ανασκάπτουν και αν δεν υπάρχει λέξη, τη συνθέτουν από τα ελληνικά. Ελληνικές λέξεις. Ναι, κάτι αντίστοιχο που σου είπαμε το ενοπτικό, να του λέει οπτικά εννοούν, ας πούμε. Διότι αποδίδει με τη λιτότητα της λέξης, αποδίδει κατά βάση την έννοια του θα φαινομένου. Θα μπορούσες να βρεις τρεις λέξεις στα αγγλικά, ας πούμε, για να κάνεις αυτή τη σύνθεση. Ναι, αυτό είναι δεν θα μπορούσες. Δεν θα μπορούσες. Για να πεις αυτό συγκεκριμένα που θέλεις, όχι γιατί έχει η ελληνική γλώσσα, μα τι λέει, ο Κοραής το γράφω κάπου μέσα, λέει, η μάγισσα των Ελλήνων γλώσσα. Η μάγισσα των Ελλήνων γλώσσα. Μάγισσα γλώσσα. Πάμε να σε γυρίσω πίσω εδώ πέρα πάλι στο οπτικό. Όλη η κουβέντα γύρω από εδώ γίνεται. Πάμε στο μηδέν. Το μηδέν. Το μηδέν βέβαια ήταν νεότερη σύλληψη. Αρκεί να σου πω, αν το ξέρεις βέβαια, ότι οι Κρήτες στα μαθηματικά τους δεν είχαν το μηδέν. Τα μηνοϊκά κριτικά δεν το είχαν. Όχι, από την δική μου αυτή ήταν από την Ινδία έχει ξεκινήσει το μηδέν, ας πούμε. Και η σχολιογραφία του. Αυτό το έψαξα δηλαδή για να το βάλω τι είναι το μηδέν, γιατί είχαν προσλήψεις και από την δυτική κουλτούρα και λοιπόν να το διαβάσω λίγο μερικά. Λοιπόν, καταρχάς το μηδέν το προσέλαβε αυτό το ενοπτικόν ως έναρξης ή εκμηδένησης. Και πάνω εκεί γίνεται και η σχολιογραφία για το μηδέν. Έναρξης ή εκμηδένησης λέει. Περιττώ να σου πω ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί του, οι πυθαγόροι αριθμοί, ότι έχουν και τις ακροστιχίδες ή πιο σωστά τα αρτικόλεξα ας πούμε, βγήκαν και ακροστιχίδες, δηλαδή στο μηδέν, το μηδέν
Βγαίνει σαν ακροσυχίδα, μακάριος ηλιογέννητος δελφικός ενθουσιασμός νικητήριος. Ενθουσιασμός είναι η μαντία, ας πούμε, στα αρχαία ελληνικά. Και γράφει κάτω έναρξη ή εκμηδένηση. Και λέμε έναρξη στο σημείο μηδέν. Ο άνθρωπος προτιμά να θέλει το μηδέν από το να μην θέλει τίποτα. Νίτσε, η γενεαλογία της ηθικής. Σύμβολο του κενού και του άδειου, του ανύπαρκτου κατά τον Παρμενίδη, έστιγαρ είναι μηδέν δε ουκ έστιν. Μόνο το είναι υπάρχει, το μηδέν δεν υπάρχει. Έπαψε να είναι κενό και άδειο και ανύπαρκτο, αφότου πρωτομορφοποιήθηκε ως μαθηματικό σύμβολο το 2ο π.Χ. αιώνα, δίκην ουροβόρου Όφεως στην Ινδία. Τη μακρινή και ξένη. Θα πάω μάνα στο Δελχή να κυνηγώ τις κόμπρες. Άλλωστε και η συλλογιστική του Παρμενίδη, χρήτο λέγεται νοήν τεών έμενε, ό,τι λέμε και σκεπτόμαστε πρέπει αναγκαστικά να υπάρχει, έχει διπλή ανάγνωση, με την έννοια ότι με το να σκέφτεσαι και να συζητάς για κάτι, δίνεις σε αυτό το κάτι υπόσταση, ύπαρξη. Αυτό συμβαίνει και με το μηδέν. Στο πεδίο της φιλοσοφίας υπάρχει το μεταφυσικό μηδέν, ένα είδος απόλυτου τίποτε, κατάσταση κατά την οποία το μηδέν δεν ταυτίζεται με το μη είναι, το κλασικό τίποτε ως αντιπαράνθεση του είναι, δεδομένου ότι κατά αυτήν την προυπαρξιακή κατάσταση δεν υφίσταται ακόμη ούτε το είναι, είναι η κατάσταση της απόλυτης σιωπής για την οποία δεν λέγει ουδής ουδέν. Άλλες εκφάνσεις του, το γνωσιολογικό μηδέν, όπου λόγω των επικρατουσών ασταθών καταστάσεων δεν υπάρχει δυνατότητα θεμελίωσης και οικοδόμησης γνώσεως και επιστήμης, πέραν της δια των αισθήσεων προσέγγισης των πραγμάτων. Το ηθικό μηδέν, όπου λόγω της ανυπαρξίας σταθερών νόμων και αξιωμάτων επί των οποίων να μπορέσει να δομηθεί μια ηθική τάξη, επικρατεί ο μηδενισμός ως έκφραση του ηθικού χάους, και το ψυχολογικό μηδέν, το οποίο αναδύεται από την κένωση ψυχής και την ψυχολογική αταξία και αναταραχή, εκφράζεται ως παντελής απουσία αισθημάτων και οδηγεί στην διανοητική σύγχυση, την παράνοια και την πλήρη διάλυση της προσωπικότητας. Στον κόσμο των μαθηματικών, το αριθμητικό μηδέν, η απουσία δηλαδή ενός αριθμητικού δεδομένου ή ενός αριθμητικού προσδιορισμού μιας κατάστασης, κοντολογεί σε ενός αριθμού, πέρασε μέσω των Αράβων της Ανδαλουσίας, που το ονόμασαν τζίφρα, στην Ευρωπαϊκή Μαθηματική Συμβολική γύρω στο 1000 μετά Χριστόν, για να καθιερωθεί οριστικά από τον Ιταλό μαθηματικό Φιμπονάτσι τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα. Από τότε μετρούμε αρχίζοντας από το μηδέν. Μηδενίστε λοιπόν τον μετρητή και αρχίστε από την αρχή. Η δύση του ηλίου, προάγγελος της νέας ανατολής του. Η κάθε καταστροφή αποτελεί σημείο ενός νέου ξεκινήματος, μιας νέας ανοικοδόμησης, αρχή μιας ενδυνάμει επικοδομητικής πορείας. Η σοϊκνωση, η συρρήκνωση στο συνεχώς αυτοαπορροφούμενο σημείο ου του οποίου τόπος μηδέν, Ευκλήδης, στη μηδενική στιγμή, την τελεία, εμπεριέχει τον δυναμισμό, την συσσόρευση δυναμικής ενέργειας, η οποία μπορεί και πρέπει να μορφοποιηθεί σε νέα πράξη δημιουργίας. Το κοσμογονικό ορφικό αυγό, το γεμάτο ενέργεια που διαρρήγνεται, σπάει εκ των έσω για να υλοποιήσει το ενυπάρχον τίποτα, γιατί το τίποτα συμβολίζει το όλα. Μπουνιουέλ στην ταινία του «Ο Ανδαλουσιανός σκύλος». Το μηδέν υπάρχει επίσης ως πολλαπλασιαστής ισχύος όταν παρατίθεται δίπλα στον όποιον αριθμό 10, 100, 1300, 1000 για παράδειγμα, αλλά και ως ανυπέρβλητη οριακή γιγάντωση όταν εφάπτεται με τον ίδιο τον εαυτό. Τα δύο μηδέν που είναι το σύμβολο του άπειρον, εκφράζοντας έτσι το άπειρο, το απεριόριστο και απροσδιόριστο. Το μηδέν και το άπειρο είναι συμβολικές οριακές έννοιες που αδυνατούμε να κατανοήσουμε πλήρως μέσα στο παρόν γνωστικό, γνωσιολογικό, ερωτηματικά πλαίσιο, και στην ουσία δεν είναι παρά υπεκφυγές και ιδεολογήματα της λογικής για να μην παραδεχθεί τις αδυναμίες της. Το μηδέν των πάντων άπτεται και εν μηδενή, το μηδέν των πάντων άπτεται και εν μηδενή περιέχεται, Αριστοτέλης, με όλα πηγαίνει και πουθενά δεν περιέχεται εκτός του εαυτού του. Ο ουροβόρος όφης στη στιγμή της πλήρους αυτοκατάποσής του, η μαύρη τρύπα της πλήρους αυτοαπορρόφησης της ύλης, αλλά όχι της ενέργειας, από τον εαυτό της. Το μηδέν θεόμενο όχι ως ενεργειακή ανυπαρξία, αλλά ως έναρξη της μορφοποίησης μιας νέας ύπαρξης. Όλα θα πρέπει να ξαναρχίσουν από την αρχή. Le Corbusier. Σβήστε τα όλα, μίση, πάθη, χρέη, βάρη, συσάχθεια. Εκάστο άχθος αρούρης και αρχίστε από το μηδέν. Η ενέργειά του δεν χάνεται ποτέ. Ο άνεργος ως κοινωνικό μηδέν δεν σημαίνει ανενεργός.
πολλές φορές εμπεριέχει πολύ περισσότερη δυναμική ενέργεια από τον εργαζόμενο που αναλύσκει την ενέργειά του σε μια μονοδιάστατη δουλειά, παρένθεση δουλεία. Η μηδενική βάση έχει άπειρη ενέργεια. Το πώς θα τη διοχετεύσετε εξαρτάται από εσάς, γιατί αυτό το οριακό σημείο της μέγιστης απροσδιοριστίας εμπεριέχει όλος παραδόξως την μέγιστη ελευθερία του να μην είσαι ακόμη τίποτε για να μπορέσεις να γίνεις τέλικα τα πάντα. Απογειωθείτε για τη σελήνη, ακόμη και αν την χάσετε θα βρεθείτε ανάμεσα στα άστρα. Λες Μπράουν. Ναι. Αυτό Καβά είναι... Φυσιθάκη. Αλλά... Ναι. Πες μου okay. κάτι όμως, ποια είναι ενώ υπάρχει στον Αριστοτέλη, πώς μου λες ότι αυτό ήρθε από την Ινδία και μετά από την Ισπανία. Σαν μαθηματικό σύμβολο, ο Αριστοτέλης δεν είχε αναπτύξει αυτού του είδους την μαθηματική. Την είχε τη λέξη. Τη λέξη την είχε βεβαίως. Άρα αυτό, την αξία την βεβαίως. Ξέρουμε. Ναι, απλώς σαν μαθηματικό λέμε το αριθμητικό μηδέν. Το αριθμητικό μηδέν. Πες μου κάτι, ποια είναι η αξία του, γιατί ασχολούμαστε με το μηδέν αφού είναι μηδέν, αφού δεν είναι τίποτα. Ίσως γιατί και εμείς είμαστε μηδέν. Ίσως γιατί και εμείς είμαστε τίποτα. Αλλά από δηλαδή, το σημείο θέασης. Εξαρτάται από το σημείο θέασης. Δηλαδή, εάν όντως πάρεις το... Τι το χρειαζόμαστε δηλαδή. Το χρειαζόμαστε είναι εμφανές, ας πούμε, το μηδέν. Δηλαδή, το χρειαζόμαστε πολλές φορές και για κατάχρηση, ας πούμε, το χρειαζόμαστε το μηδέν. Σου είχα πει και μια σκηνή που είχα ζήσει στο δημοτικό. Δεν είχαμε συζητήσει αυτό. Ήμουν στην πρώτη δημοτικού στην Πειραιά. Σε ένα πολύ σκληρό ιδιωτικό σχολείο. Ιδιωτικό τότε η εποχή ήταν έτσι. Καλό σχολείο, ιδιωτικό. Αλλά θυμάμαι μια σκηνή η οποία πρώτη δημοτικού ήμουνα. Ένα κοριτσάκι το οποίο δεν είχε γράψει τα μαθήματά του, δεν έκανε την αριθμητική ή κάτι τέτοιο. Και κάνανε, έχω το γράψει και σε πείμα, οι ηλίθιες γριές δασκάλες. Το είχαν λοιπόν στο τετράδιο, του είχαν βάλει ένα χ κόκκινο, ένα τεράστιο μηδέν, το κρεμάσανε στην πλάτη και το περιφέρανε σε όλες τις τάξεις. Διαπόμπευση δηλαδή. Διαπόμπευση, ναι, το μηδέν. Αυτή είναι το μηδέν. Λοιπόν, το χρειαζόταν. Αυτοί οι δάσκαλοι το χρειαζόταν αυτό το μηδέν για να κάνουν αυτό. Μπορεί να είναι καταστροφικό το μηδέν, ας πούμε. Μπορεί να είναι πολλά. Θα μου πεις τώρα τι λέμε, υπεκφεύγουμε. Έχει περισσότερο φιλοσοφική αξία το μηδέν παρά αριθμητική. Όχι, έχει στα μάτια, το είπαμε. Δηλαδή το μηδέν πρέπει να το κολλήσεις, ας πούμε, στα νομίσματα. Δηλαδή, σου είναι στον πληθωρισμό ιδίως. Στον πληθωρισμό ιδίως, ξέρεις, βάζεις και με πολλά μηδενικά από κάτω, ας πούμε. Ναι. Κοίταξε. Ο Πυθαγόρας έκανε τη ζημιά. Ο Πυθαγόρας έκανε τη ζημιά. Προφανώς εν γενός το... Δεν ξέρω, τώρα θα πάμε τώρα στην ελευθερία της βουλήσεως, το αν αυτά που σκεπτόμαστε, σκεπτόμαστε εμείς και πάει λέγοντας. Αλλά η μαθηματικοποίηση άρχισε από τον Πυθαγόρα. Και τώρα κατατείνουμε να πούμε, τι είσαι τώρα, το άμκα δεν σου ζητάνε, το αφημί δεν σου ζητάνε. Ένα νούμερο έχεις γίνει, ας πούμε, τα πάντα, ας πούμε, σε λίγο θα βγαίνουμε και θα λέμε 3,57 και θα σου απαντάει ο άλλος 2,64 ρίζα 2. Και μετά ο άλλος θα σου λέει... Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν 8, όλοι με αυτό, μα εγώ ξεχνάω ναι, το όνομά μου. Ναι, κατάλαβες. Καλά, το ξεχνάω είναι και το του Τσάρλς Μπουκόφσκι, ας πούμε. Η απάντηση είναι το αλκοόλ, αλλά ξέχασα την ερώτηση. Ναι. Αυτά είναι, κοίταξε. Εγώ νομίζω ότι ο Χάιντεγκερ τα είχε πει όλα αυτά, ας πούμε. Ότι αυτά όλα τα κάνουμε, δηλαδή την φιλοσοφία και τη σκέψη, και την όλη αυτή πέρασμα έτσι και διεργασίες για να ξεχνάμε το θάνατό μας. Είναι pour passer le temps, ας πούμε. Και εντάξει, θα πέσουμε τώρα να κάνουμε ομφαλοσκόπηση. Όπου ομφαλοσκόπηση και εκεί είναι μέσα στο ενοπτικό η ανάλυση, δεν έχει καμία σχέση με τον ομφαλό, είναι με την ομφή η οποία είναι η θεία φωνή. Και η ομφαλοσκόπηση είναι η αυτοσυγκέντρωση για να σου έρθει η ομφή. Και οι πολλοί νομίζουν ότι κοιτάνε τον ομφαλό. Τον αφαλό κιόλας. Τον αφαλό κιόλας. Τον αφαλό. Ναι. Τώρα εισερχόμεθα σε μια ομφαλοσκόπηση περί του τι είμαστε εμείς, ας πούμε. Τι ακριβώς κάνουμε. Και γιατί τα έχουμε ανάγκη όλα αυτά να τα συζητάμε για να ναι, ξανασυζητάμε. Ναι, τα έχουμε ανάγκη και έχουμε ανάγκη και το του Αριστοτέλη. Ο άνθρωπος του ιδέν εωρέγεται φύση. Οπότε πρέπει να βάζεις κουβέρτες από πάνω. Λες,
με πράγμα το οποίο δεν το ξέρεις, το ονοματίζεις. Και είναι αυτό που λέει τα ονόματα, ότι είναι σημαντικό θέμα. Ο Πυθαγόρας το λέει και αυτό, ας πούμε, το, η ονοματοθεσία, το τι είναι. Γι' αυτό και όλοι οι μάχοι για τα ονόματα κτλ. Φαίνεται ότι το έχουμε ανάγκη. Δεν, είμαστε... Ονόματα και σύμβολα. Ναι, ονόματα και σύμβολα. Και σύμβολα. Το άλλο που ήθελα να πω αυτό, ότι είναι αναλυμένα όλα τα σύμβολα, διότι τα σύμβολα με φέρνει τώρα στο άλλο κεφάλαιο του ενοπτικών, που είναι ο τεκτονισμός. Όπου ο τεκτονισμός ορίζεται, ο ορισμός, ο επίσημος ορισμός του είναι ότι είναι μια αλληγορία με παραβολές, ας πούμε, αλλά επί της ουσίας είναι το βασίλειο των συμβόλων. Δηλαδή η δύναμη του συμβόλου, όπου και έχω αναλυμένο και έχει βγει και ολόκληρο ανάλογο βιβλιαράκι, τη Σβάστικα, η οποία Σβάστικα λόγω των καταστάσεων, ας πούμε, του Δευτέρου Πολέμου και της ταύτισης με τον ναζισμό, και έχει παραφραστεί, ναι, και έχει, ας πούμε, ένα και σύμβολο πολλοί ιερό, και πολλοί ένα, το θεωρούν σύμβολο, ένα ιερό σύμβολο, το οποίο μάλιστα είναι μετασχηματισμένο και από το δελφικό εψιλόν, το διπλό. Άμα το μετασχηματίσεις, δημιουργείς τη Σβάστικα. Τα έχω αναλύσει όλα αυτά και έχω μια ολόκληρη... Τετράγαμμα μια, ή... Το τετράγαμμα. Ακριβώς αυτό, ας πούμε. Και το γαμάδιον και τα λοιπά. Και το έχω αναλύσει, είναι εκτενές, ας πούμε, και από τις πηγές πρωτογενώς εμφανίστηκε η Σβάστικα σαν ιδεόγραμμα έτσι, και δευτερογενώς ο Σταυρός, και είναι πολύ περίεργο αυτό. Και εκεί πηγαίνεις, αυτό που λες εσύ, βρε μπάς και έχουμε κάποιους χαμένους πολιτισμούς και κάτι έχει χαθεί. Γι' αυτό είναι πιο πολύπλοκο σύμβολο για να σου εμφανιστεί το πρώτο και μετά να σου εμφανιστεί το δεύτερο σταυρός. Μήπως είναι η πολύματα... Και το αρχαιότερο να είναι πολύ, ναι, πιο πολύπλοκο. Πιο πολύπλοκο. Μήπως είναι η πολύματα κάποιου παλαιότερου που έχει χαθεί, πολιτισμού ή πολιτισμών ή παρουσίας όντων επί της γης. Εσύ το πιστεύεις αυτό? Αυτό, εγώ τα αφήνω ανοιχτά αυτά. Το πιστεύω, το ψιλοπιστεύω. Εγώ έχω διαβάσει και φυσικούς, δηλαδή έναν Ιταλό φυσικό, ας πούμε, πολλά χρόνια πριν, ο οποίος έλεγε, και που ξέρουμε αν δεν υπήρχε, ας πούμε, ολόκληρης, πολύ πίσω στη γη, όταν η γη δεν είχε ακόμη, δεν ήταν μάγμα ακόμη. Τι υπάρξεις μπορούσαν να έχουν υπάρξει μέσα στο μάγμα και σε τι είδος, ας πούμε. Και έχουμε ξαναπεί και τα παραδείγματα εκεί με τον Black Cloud που έρχεται ένα μαύρο νέφος και είναι εγκέφαλος. Ναι, είναι επιστημονική φαντασία. Ή Στανισλάβ Λέμα, ας πούμε, ο Σολάρης. Ναι, είναι ανοιχτά. Η οικοτολογία, η επιστημονική υπάρχει. Δεν είναι αντιεπιστημονικό να το πεις αυτό. Ούτε θέμα πίστεως με την θέμα της αυστηρότητας ότι έτσι είναι. Απλό το αφήνεις ανοιχτό, δεν κλείνεις τα παράθυρα, δεν λες ότι είναι κρυπτομνήσια, παιδί μου, μην μου λες τέτοια, ας πούμε. Όχι, εσύ είναι ανοιχτό. Δεν κλείνεις τα παράθυρα. Ναι. 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 Γιατί κάποιοι άλλοι τα έχουν ερμητικά κλειστά. Ναι, το ξέρω. Όχι, να μια λέξη που χρησιμοποιούμε από τα ερμητικά κείμενα του Ερμήτου Τρισμέγιστου, που ήταν ερμητικά κλεισμένα. Είδες λοιπόν, τον αναφέρω σαφέστατα, η μαρτυριάρα γλώσσα. Ναι, 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 ναι. Βέβαια. Βέβαια, είναι καθοριστική. Σου δίνει το μήνυμα η γλώσσα, δεν είναι value free που λένε, ουδέτερη. Κουβαλάει η λέξη, δηλαδή, κουβαλάει πράγμα μέσα πολύ. Και ποιος το έλεγε κάπου που το είδα, ότι για την... τη γλώσσα του για τον Ηράκλειτο, ναι, ο Φλούταρχος που λέει για τον Ηράκλειτο, ότι λέει πολύ λίγα αλλά έχει όγκο μέσα, πολύ χώρο πιάνει αυτή η λέξη, ας πούμε, είναι κάτι αντίστοιχο με το λακωνίζει, ας πούμε, δεν είναι απλό. Έχω γράψει και ένα βιβλίο για τον Ηράκλειτο, το έχω δουλέψει αυτό 5 χρόνια για να το βγάλω, ας πούμε, ναι. Μ' αρέσουν αυτά γιατί άπτονται, εντάξει, το νόημα της ζωής, να πούμε. Τώρα, ποιες γυναίκες εντυπωσιάζονται διαβάζοντας τον Ηράκλειτο, το είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα Γιώργο, και που εγώ κάναμε. Ναι. Έτσι, μ' αρέσει να τα λέμε πάντα. Να τα λέμε. Γιατί δεν έχουν τέλος αυτά, έτσι. Άλλες 5 ώρες να καθόμαστε, συνεχίζαμε. Φυσικά, ναι. Και έχουν και διάφορες έτσι πτυχές. Κοίταξε, αυτό που θεωρώ, εγώ το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω των οπτικών, σου δημιουργεί το έναυσμα, το κλικ, για να αρχίσεις να σκέφτεσαι διάφορα θέματα. Και όπως είδες και αυτό που σου διάβασα, δηλαδή δεν θα σου πει ότι τι είσαι, αν και σε σένα το έπαινα, ακριβώς αυτό. Δηλαδή είπε την άποψή σου, ακριβώς την άποψή σου που μου την έλεγες, να πούμε, με εντυπωσίασε φοβερά αυτό. Δηλαδή λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε. Ναι, και το λέω αυτό γιατί δεν θεωρώ
τον εαυτό μου, ξέρεις, δηλαδή δεν θέλω να γίνει κάποια σύγχυση ότι παιδιά ελάτε να σας πω το μέλλον, ότι είναι κάποιος γκουρού και τα λοιπά. Μα δεν λέει όχι, το μέλλον. Ναι, δεν λέει το μέλλον. Λέει, ανοίγει συζητήσεις απάνω σου. Γύρω στον εαυτό σου. Γύρω στον εαυτό σου, ναι, είναι ενέλιξη, ας πούμε. Ανοίγει. Σε βάζει να προβληματιστείς. Και αυτό ακριβώς είναι, ότι δημιουργούνται ατέρμονες συζητήσεις και να σου πω και κάτι. Έτσι κυλάει η ζωή, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ που λέει ο Έλιοτ, ας πούμε, που γράφει στον Προύφρογκ το ποίημα, το έχω μεταφράσει και αυτό, που λέει στο τέλος ότι κάπου, όχι στο τέλος, κάπου σε ένα σημείο λέει, μετράμε τη ζωή μας με κουταλιές καφέ. Όπως τη μετράμε με τον χρόνο αυτό, κάνεις κλάκα, κλάκα, πόσους καφέδες ήπιαμε. Ας μετρήσουμε τη ζωή μας με συζητήσεις οι οποίες να μας ικανοποιούν, να πούμε. Εντάξει. Πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας. Πάμε να πιούμε το καφέ. Έγινε. Άμα.